number. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live. Άλλαξε και η ώρα και ελπίζω να είστε εδώ. Και αν δεν έχετε αλλάξει το ρολόι σας, κάντε το τώρα. Χάσαμε μία ώρα ύπνου, αλλά νομίζω ότι δεν μας πτώησε καθόλου, γιατί ο καιρός μας βοηθάει έτσι να το ξεπεράσουμε όμορφα. Ένα όμορφο 2 ώρα νομίζω ότι θα περάσουμε και σήμερα εδώ, στο μαγκαζίνο μας, με πολλά πολλά θέματα που αφορούν εμάς, την ομορφιά μας και τη ζωή γενικότερα. Να σας θυμίσω όμως το τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο για τα πολύ ωραία ρολόγια μας Φερέντι. Να, και εγώ έβαλα ένα διαφορετικό σήμερα. Ταιριάζει νομίζω με το outfit, Στέφανε. Πολύ όμως. Και εσύ ταιριάζει σήμερα το δικό με το outfit. Έχουμε όλα τα χρώματα όμως για εσάς. Εσείς μόνο πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, αστική απλή χρέωση, και να τραγουδήσετε με εμάς. Έχουμε όμως και σετ περιποίησης μαλλιών από την εταιρεία ESPY και τα κομμωτήρια TEO. Εγώ πάω τώρα στον καναπέ, διότι με περιμένει μία δυναμική γυναίκα, ηθοποιός, μητέρα, σύζυγος και πολιτικός. Ελένη Γερασιμίδου. Ελώστη. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Τελικά η Κυριακή είναι η μέρα ξεκούρασης. Γιατί ποιο επάγγελμα να πιάσουμε πρώτο τώρα. Για τον ηθοποιό η Κυριακή δεν είναι μέρα ξεκούρασης. Όχι, νομίζω. Δεν είναι. Και όταν λένε καλό Σαββατοκύριακο, αλλά τι να πούνε πιο πολλοί άνθρωποι. Λένε, να πούν καλό Δευτερότριτο, δεν γίνεται. Για τον πολιτικό είναι μέρα. Όχι, γιατί μπορεί να τύχει καμιά ψηφοφορία. Οπότε δεν είναι. Για την ιδιότητα ως μητέρα και σύζυγος. Εντάξει, αυτά είναι ελεύθερα σε εμάς, οπότε δεν μπορώ να πω ότι με κουράζει κάτι για να ξεκουραστώ. Να ξεκουραστείς από την οικογένεια. Ούτε πρέπει να είναι πολύ κακή ρεπό, οικογένεια νομίζω. Για να το... Δεν είναι ότι ανοίγετε την πόρτα, ξέρω εγώ, από το σπίτι και λέτε τώρα θέλω να είμαι μόνη μου να ξεκουραστώ. Κάντε ό,τι θέλετε. Ναι. Το κάνετε αυτό. Βεβαίως και δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο καθένας μας μπορεί να το κάνει. Τι είναι πιο δύσκολο ή μάλλον σε τι είναι πιο δύσκολο να ανταπεξέλθει κανείς, σε ποια ιδιότητα από αυτές που είπαμε? Εξαρτάται από το τι έχει αποφασίσει κανείς να κάνει στη ζωή του. Βασικά, κάνει τη δουλειά που του αρέσει, νομίζω ότι δεν βαριέται. Mm-hmm. Και περνώντας τα χρόνια προσθέτει και άλλες δουλειές για να είναι ζωντανός και να διατηρεί την νοικότητά του, όχι στη μούρη. Η ευθύνη που είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, στο να μην στενοχωρήσετε τους φανατικούς σας θαυμαστές, στο να μεγαλώσετε την κόρη σας ή στο να μην αποτέσσετε. Η κόρη μου πια μεγάλωσε. Ναι, αλλά θέλω να πω ως προορισμός ζωής, αν θέλετε, ή το να μην απογοητεύσετε τους ψηφοφόρους. Τι να σας πω τώρα για ψηφοφόρους και θαυμαστές. Τι να σας πω, δεν έχω τέτοιες αγωνίες. Ναι. Αυτά έρχονται από μόνα τους. Αγωνίες φυσικά για το μεγάλωμα ενός παιδιού, όπως όλες οι μάνες, και εγώ τις είχα. Και φοβίες είχα, τις οποίες έκρυψα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω για να μην κάτι. Περνούν. Πιστεύετε ότι οι ψηφοφόροι είναι και ταυτόχρονα θαυμαστές? Δηλαδή, οι θαυμαστές σας στο επάγγελμα. Στο δικό μας το κόμμα δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Καλά, μην το λέτε. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι. Από αυτούς που ψηφίζουν και έναν υποψήφιο βουλευτή, σίγουρα μπορεί να έχουν και κάποιες προσωπικές συμπάθειες, αλλά δεν βασιζόμαστε καθόλου σε αυτό, οπότε ναι, δεν... Ναι, αλλά είστε ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ήσασταν δηλαδή και πριν να ναι. γίνετε βουλευτής, και σίγουρα αυτό βοηθάει, ναι, μπορεί έτσι να βοηθάει, γιατί είστε γνωστοί στο κοινό, ακριβώς. Σας αγαπάει το κοινό. Πιστεύετε όμως ότι σας ψηφίσανε και κάποιοι άνθρωποι απευθείας που μπορεί να, λέω εγώ τώρα, που δύσκολο είναι πολύ να γίνει δύσκολο. Αυτό που δεν τους αρέσατε ως ηθοποιός, αλλά σας πιστέψαν ως... Δεν ξέρω τώρα αν όλοι αυτοί είναι θαυμαστές της ηθοποιίας μου, αλλά ίσως και... Οι ιδέες καμιά φορά να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι, ίσως, σίγουρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν θαυμαστές μου από άλλα κόμματα. Δεν νομίζω ότι θα με ψήφιζαν επειδή είμαι θαυμαστή. Δεν νομίζω. Και είναι περισσότερο για την ιδεολογία.
Ναι, έτσι πιστεύω. Πόσους ψήφους πήρατε? Α, δεν έχω βγήκατε. Ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Δεν ρωτήσατε έτσι. Δεν το και όχι, δεν ρωτάω. Μπορώ να πω και ένα ταυρό. Περίεργο. Γιατί περισσότερο. Συγγνώμη, Σιωκόπτη. Περισσότεροι βουλευτές λένε εγώ πήρα τόσους ψήφους. Καλά κάνανε. Δεν έχει να καλύψει καμία ματέωση. Έχουν ειδικά αυτός που είναι πρώτος σταυρούς έχει να το καθιέται αυτό. Άφησε χώρα. Να ρωτήσω. Δεν έχουμε τέτοια εμείς. Ο κόσμος. Τι σας λέει έτσι, σας πήγε καλά δηλαδή ότι μπήκατε και στη Βουλή ή λέει ξαφνικά γιατί το κάνατε, ότι δεν βλέπουμε καμία διαφορά, ότι γιατί αναμειχθήκατε με αυτό? Κανένας δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα είστε υποψήφια και την επόμενη φορά? Αυτά δεν τα ξέρω. Νωρίς ακόμα δηλαδή? Πολύ νωρίς. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό που λένε οι... Εγώ μπαίνω στα βαθιά τώρα κατευθείαν. Για να δούμε. Αλλά μας έφερε η κουβέντα εκεί. Αυτό που λένε ότι έχει μία ταρίφα ο προεκλογικός αγώνας. Δηλαδή το να βγεις στη Β' Αθηνών, ξέρω εγώ, κοστίζει 200.000 ευρώ. Το να βγεις στην Α' Αθηνών κοστίζει 100.000 ευρώ. Τώρα ισχύει. Λέτε πράγματα που δεν ισχύουν για μας, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια. Εμείς δεν βάζουμε δραχμή για προεκλογική. Θέτουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της κοσμοθεωρίας μας. Αυτόν που πιστεύουμε. Αυτό, όχι για σας, δεν υπάρχει. Δεν, για τα άλλα ισχύει. Βάζουν και προσωπικές περιουσίες καταστρέφονται. Τα ξέρετε από παλιά και από ταινίες και από τέτοια. Λοιπόν, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ισχύουν. Ήτανε, ας πούμε, και αυτός ένας λόγος ότι λειτουργεί διαφορετικά το ΚΚΕ από τα άλλα κόμματα? Βέβαια λειτουργεί διαφορετικά. Υπάρχει, πώς να σας το πω τώρα, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ελευθερία, οι αποφάσεις παίρνονται κοινά, δεν είναι... Μην ακούτε τώρα τι λένε και τι μας καταλογίζουν. Εμείς λειτουργούμε πάρα πολύ δημοκρατικά και ο στόχος μας δεν είναι να βγω εγώ βουλευτής ή να βγει ο άλλος ή ποιος... Να τα βγάλουμε, να τα μετρήσουμε, ποιος τα έχει. Καλά, ναι, αλλά ο κόσμος πλέον νομίζω ότι δεν αντέχει με τους πολιτικούς. Το βιώνετε εσείς? Όχι. Ως εκπρόσωπος του κοινοβουλίου? Όχι. Δεν τα βάζει, δηλαδή, καθόλου. Όχι ως πρόσωπο Ελένη Γερασιμίδου. Καθόλου. Γιατί ακούμε... Ούτε και οι δικοί μας βουλευτές, δεν έχει ακουστεί κάτι. Ο κόσμος μπορεί να μην μας ψηφίζει όσο πρέπει, ναι, αλλά γιατί μας υπάρχει μια πτώση. Γιατί δεν έχει τυπογράψει. Τι? Δεν έχει τυπογράψει. Τι να έχουμε υπογράψει? Όλα τα, μνημόνια. Μνημόνια. Ναι, εννοείται. Αλλά, αν είχατε υπογράψει, υπάρχει, μάλλον. Είναι. Υπάρχει μια αντιπάθεια πάντως προς τους πολιτικούς γενικότερα. Μεγάλη αντικομμουνιστική προπαγάνδα αυτό. Θέλεις να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχετε βάλει? Ναι, βεβαίως, την υπογραφή σας. Εγώ το έκανα το βίντεο ή άλλη από εδώ μέσα? Άλλη από εδώ μέσα. Αλλά σίγουρα έχει την υπογραφή σας. Πάμε να το δούμε. Η γειτόνισσά μου το έκανε. Η Ελένη Γερασιμίδου είναι από εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους μπορείς να γράφεις ώρες ολόκληρες. Λάμπω ολόκληρη γιατί κάνω αυτό που αγαπώ. Συγγνώμη κιόλας που το λέω, αλλά δεν είπα ότι είμαι ωραία, είπα ότι είμαι λαμπερή. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Ιδιαίτερα ταλαντούχα και προσιτή, σου δίνει την αίσθηση ότι όχι μόνο είναι μια γυναίκα της διπλανής πόρτας, αλλά είναι και μια γυναίκα που αν της χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοίξει και μάλιστα θα σε τρατάρει κάτι από τις λιχουδιές που φτιάχνει. Χαμογελαστή και ευγενική, δεν έχει δώσει ποτέ λαβή για σχόλια. Δεν έχει απασχολήσει ποτέ τα μέσα με ίντριγκες και κόντρες, δεν έχει δει ποτέ τη ζωή της κρεμασμένη στα περίπτερα. Είναι μια μητέρα, σύζυγος, ηθοποιός με μεγάλο καλλιτεχνικό εκτόπισμα, αλλά και πολιτικός που ζει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ας ξετυλίξουμε όμως από την αρχή το νήμα της ζωής της. Η Ελένη Γερασιμίδου είναι γέννημα Θέρμα Θεσσαλονικιά. Εκεί έζησε με τα δύο της αδέρφια, την Νατάσα και τον Γιώργο, τα παιδικά της χρόνια. Χρόνια φτωχά, αλλά όμορφα. Χρόνια γεμάτα αγάπη. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν απίστευτα προοδευτικό. Λέγαμε τα πάντα στους δικούς μας, κάναμε αυτό που θέλαμε και γι' αυτό ίσως δεν προσβάλαμε ποτέ το σπίτι μας. Η μητέρα της ήταν εκείνη που ανακάλυψε το υποκριτικό της ταλέντο και σε αντίθεση με τους περισσότερους γονείς που δεν ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί, την έγραψε στη δραματική σχολή του Ζίζου Χαρατσάρη. Ήταν το 1973. Ο πρώτος ρόλος έρχεται το 1980 στη σειρά Μεθοριακός Σταθμός. 8 χρόνια αργότερα έρχεται και η επιβράβευση με το κρατικό βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου στην ταινία «Μία αιωνιότητα και μία ημέρα» που έφερε την υπογραφή του μεγάλου μας σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου.
Και από το σημείο εκείνο και μετά ακολούθησαν πολλές τηλεοπτικές, θεατρικές και κινηματογραφικές δουλειές. Εγώ από αυτή τη στιγμή δεν ανήκω στο προσωπικό αυτής της κλινικής. Και εμένα ποιος θα με εγχειρήσει, γιατρέ μου? Θα δούμε, κυρία μου. Τι θα δούμε? Η άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης στις αρχές της δεκαετίας του 90 της προσέφερε χαρακτηριστικούς ρόλους όπως αυτόν της Ελενίτσας στη θρηλυκή σειρά 10 μικρή Μίτσι. Ένας ρόλος που αναβίωσε μετά από πολλά χρόνια στη σκηνή του Αλτσαντήρι Νιούς, προσφέροντας στους τηλεθεατές μεγάλες δόσεις γέλιου, αποδεικνύοντας ότι οι καλοί ρόλοι πάνε στον τηλεοπτικό παράδεισο. Μίτσο, δεν είναι δική μας η χώρα τώρα, δεν μπορούμε να βγαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Παρότσε ο Γιώργος τον Στροσκάν. Να τους αφήσω να βγουν. Όχι, είπε αυτός. Ποιος μπορεί όμως να ξεχάσει και την ξαδέρφη στη σειρά Εμείς και Εμείς ή την σειρά απίστευτα και όμως ελληνικά με τον Γιάννη Ζουγανέλη, σειρές που πέρασαν στην τηλεοπτική ιστορία. Και μπορεί η ρόλη της Ελένης Γερασιμίδου να είναι αναρρύθμιτη, αλλά προτεραιότητα στη ζωή της ήταν πάντα η οικογένεια. Είναι παντρεμένη εδώ και πολλά χρόνια με τον επίσης ηθοποιό Αντώνη Ξένο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει και μία κόρη. Μία από τις πιο δραματικές στιγμές στη ζωή της ήταν όταν έχασε την αδερφή της Νατάσα στις 28 Αυγούστου του 2002. Ο πόνος δεν έφυγε ποτέ, αλλά έμαθε να διαχειρίζεται την απώλεια. Τον Ιούνιο του 2012 αυτοπροσκλήθηκε στην πολιτική σκηνή του τόπου και εξελέγει βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ψηφοφόροι έχουν μια αντιπάθεια για τους πολιτικούς, η Ελένη Γερασιμίδου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και σε αυτόν. Ίσως γιατί δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Πολύ ωραίο. Μας έχετε χαρίσει ένα ρίθμι τα χαμόγελα. Φοβερές στιγμές και της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και του θεάτρου. Θα γυρίσουν αυτές? Συνεχίζονται στο θέατρο, που είναι και η κυρία δουλειά. Τώρα για την τηλεόραση, ελπίζω, γιατί όχι. Ήδη γίνονται κάποιες καλές σειρές, νομίζω. Πιο λίγες βέβαια. Και δυστυχώς δεν υπάρχει δουλειά. Πιστεύετε όμως ότι θα απαλλαγούμε κάποια στιγμή, τουλάχιστον σύντομα, από αυτό το μόνιμο έψιλον της επανάληψης των σύριαλ και των ταινιών? Κοιτάξτε, αυτά τα διαχειρίζονται τα κανάλια. Σιγά που θα τα αφήσουνε. Τα βγάζουν. Λέτε, ναι, έτσι. Έτσι είναι και βέβαια, πολλά μάλιστα. Βέβαια, από εσάς στη Βουλή ξεκινάνε τώρα έτσι τα οικονομικά της χώρας, λίγο πολύ. Δεν νομίζω. Δεν έχουμε αποφασίσει εμείς για κάτι. Τουλάχιστον οι πολιτικές αποφάσεις όμως είναι αυτές που ανεβάζουν και κατεβάζουν. Δεν ευθύνομαι, δεν μπορώ να απολογηθώ εγώ για την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση. Να απολογηθούν αυτοί κάποια στιγμή. Θέλω να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Στο οποίο θα βλέπετε μία φωτογραφία και θέλω ένα σύντομο σχόλιο δικό σας. Ω, Παναγία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πάμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία. Θέλω να μου πείτε έτσι αυτό που θα σας έρθει πρώτο στο μυαλό. Εφορία, όχι εφορία, δόη. Εφορία, ψυχική. Η συνεργασία μαζί του. Να ρωτήσω κάτι, επειδή ακούστηκαν πολλά για αυτή τη συνεργασία. Ναι. Τι ισχύει τελικά? Τίποτα δεν ισχύει. Απλώς κάποια στιγμή δεν ήμουν στο Αλτσαντήρι. Ναι, με πώς... ρωτήσαν γιατί δεν είμαι και είπα γιατί δεν με φώναξε. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τσακωμός και παρασκήνιο? Ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί με το Λάκη και... Φέτος που ξανακάναμε το διατάφτα, είμαστε, τι να πω. Ναι, γιατί εντάξει, δεν κάνουμε παρέα, οι παρέες αλλάζουν. Σίγουρα. Το ξέρετε πολύ καλά, παίρνουμε άλλο δρόμο. Μια παρεξήγηση που δημιουργήσαμε. Αυτό είναι μια παρεξήγηση που διωγγώσανε, όπως κάνουν συνήθως, τα κανάλια. Οπότε το Τσαντήρι θα το δούμε πάλι μαζί με την Ελενίτσα. Αυτό δεν του. Το ξέρουμε, γιατί το Τσαντήρι έχει να κάνει πολύ συγκεκριμένες εκπομπές σε άλλες πόλεις κτλ. Όπως ξέρετε, ναι. Στο διατάφτα έπαιξα. Χάρηκα, ήμουνα μια χαρά. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Ουδέν. Τι να πω τώρα, δεν τα διέλυσε μόνος του, αυτά είναι πολιτικές κυβερνήσεων. Έχει διαλυθεί η υγεία, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για τον κόσμο. Ό,τι και αν λένε, δεν υπάρχει. Δεν άλλαξε και κάτι όμως. Σχόλιο δεν έχω να κάνω προσωπικό. Δεν βοήθησε και σε κάτι. Δηλαδή, καταστραμμένα τα βρήκε, αλλά δεν. Όχι, αλλά κοιτάξτε, αυτό πρέπει να σταματήσει ότι φταίει πάντα ένας υπουργός. Μην θεωρηθεί τώρα ότι τον υποστηρίζω. Δεν το
υποστηρίζω. Δεν τον υποστηρίζω καθόλου. Δεν φταίει όμως και αυτός που αναλαμβάνει μια θέση. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολιτικές καθορίζονται κεντρικά από το κόμμα που κυβερνάει και τα λοιπά. Δεν τα κάνει, δηλαδή τι θα έκανε και δεν θα είχε καμία πρόθεση να κάνει δηλαδή, βεβαίως είναι... για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Μην είναι πούνε άλλα. Είναι η κατεύθυνση του κόμματος. Είναι ένα πιόνι το οποίο διαχειρίζεται ο άνθρωπος που ηγείται. Ναι, το κόμμα του ολόκληρο, το κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας πω. Οπότε δεν είναι μόνο φυσική παρουσία. Και θα σας πω τελικά ο καπιταλισμός. Ναι. Αυτά είναι τα σχέδια, αυτά γίνονται. Ναι. Μάλιστα, για πάμε στην επόμενη. Άλλος. Τι να πω τώρα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η φωτογραφία τι σας θυμίζει? Τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει κάτι που δεν το ξεχνώ καμία ώρα της μέρας. Και κυρίως αυτά που μας κάνουν να γελάμε. Και εγώ και τα παιδιά της και όλοι μας. Γιατί είπατε ευχαριστώ πολύ? Έτσι, σας ευχαριστώ. Είναι δώρο. Υπήρξε δώρο στη ζωή μου και θα εξακολουθεί να υπάρχει. Και είναι πάντα δίπλα σας. Ναι. Εγώ θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κάνει μια συνέντευξη, μου είχατε πει ναι. Πόσο την έχετε νιώσει σε σημαντικά πράγματα. Ναι, πάντα, αυτό θα υπάρχει πάντα. Και την έχετε είναι σύνδεση. Είναι πάντα και εμένα μου κάνει εντύπωση. Θυμάμαι, ήμουν καινούριος τότε στο χώρο που έκανε τη συνέντευξη και μου λέει: φοράω τα ρούχα της. Είναι δικά της. Και αυτό. Δικό της είναι. Αυτό... Ναι, έχω πάρα πολλά αυτό, ακόμα. Είναι δηλαδή, σύνδεση. Μου κάνει τόσο εντύπωση τότε ναι. Και λέω: και δεν θα τα εγκαταλείψω όσο και αν. Και έχετε και πολύ καλή σχέση με τα νύψια σας. Είναι πάρα πολλά τώρα τα παιδιά μου. Και με το εγγόνι. Σαν παιδιά σας. Ναι, ναι. Περιμένουμε κι άλλο. Από κι άλλα εγγόνια. Από την άλλη μου. Ναι, ναι, σίγουρα. Να σας ζήσουν. Ευχαριστούμε. Να φτάσετε τα χίλια να τα μεγαλώσετε. Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό? Τι συνέστημα είναι αυτό που θέλετε να φοράτε τα ρούχα σας, τα ρούχα της? Να σας πω, δεν ξέρω. Τη νιώθετε πιο κοντά? Προφανώς, δεν. Ξέρετε, μερικά πράγματα δεν αναλύονται. Σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Ναι, ακριβώς. Για πάμε και σε επόμενη φωτογραφία. Κοιτάξτε, εμένα, εγώ θέλω και το έχω πετύχει να ζω αξιοπρεπώς. Μέχρι βέβαια να πάει η σύνταξή μου στον πάτο, γιατί μέχρι στιγμής καλά, εντάξει, θα βγάζω πέρα. Παρόλο που δεν έχω πάρει αυτή που έχει εγγραφεί ότι παίρνω. Mm-hmm. Ακόμα το στέλνουν στα καθαριστικά τόσα. Πού πάνε αυτά τα τόσα? Συγγνώμη, άλλα λεφτά φαίνεται. Ναι, έπεσα πάνω στις αλλαγές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν είμαι η μόνη. Και μέχρι το 15 λέει θα παίρνουμε πολύ λιγότερα. Εντάξει. Και μετά το 15 θα αυξηθούν δηλαδή? Όχι, θα λέει, λιγότερα θα παίρνουμε. Λες, πιστεύετε, θα μας δώσουν το πλεόνασμα. Για πάμε και στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Μάλιστα. Τώρα τι να πει κανείς για το παιδί του, θα νομίζετε ότι είμαι κουκουβάγια. Καλό είναι αυτό. Θα σας πω μόνο ότι πέρα από όλα τα άλλα, φέτος σκηνοθέτησε την παράσταση που παίζαμε και το καλοκαίρι και τη συνεχίσαμε ακόμα και θα τη συνεχίσουμε και μας έφερε πάρα πολύ γούρι. Έχουμε προτάσεις χωρίς να κουνήσουμε το δακτυλάκι μας από τη Γερμανία, από την Αμερική, από τη Σουηδία. Και πάει λέγοντας αυτά. Και ποιος είναι τώρα δηλαδή ο αρχηγός? Ο αρχηγός, κοίταξε, είναι ένα πολύ δυναμικό παιδί. Όχι, μιλάμε όλοι πάντα. Όταν ήταν πολύ μικρή δεν μαλώναμε καθόλου, τώρα μαλώνουμε κιόλας. Για επαγγελματικούς λόγους. Για όλα. Μπορείτε και το κρατάτε σε επαγγελματικό επίπεδο ή μεταφέρετε μετά και στο σπίτι? Όχι, όχι, για πιο προσωπικά, γιατί αυτή είναι πιο... πώς να το πω, πιο σταθερή σε κάποια πράγματα, ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο χύμα. Σας βάζει η χέρι, γενιά δηλαδή. Μου είναι τέτοια δηλαδή. Σας βάζει εκείνη χέρι ναι, για ναι, ναι. Συχνά, συμπεριφορά. Συχνά. Ναι. Όχι για συμπεριφορές, για την καθαριότητα, μη συλλαμβάνει να λέω ψέματα, ναι, το έκανα. Εγγονάκι θα θέλατε? Πολύ. Αλλά τώρα θα δει και την εκπομπή και θα λέει με πιέζετε. Δεν υπάρχουν και τα λεφτά τώρα για να κάνουμε οικογένεια. Νομίζω. Αφήστε τα αυτά τώρα, γιατί εμείς είχαμε λεφτά όταν σας κάναμε. Μόνο αγάπη. Αν έκανε παιδάκι η κορούλα, θα καθόσασταν έτσι στο σπίτι, σαν κλασική παραδοσιακή γιαγιά, να το κρατήσετε, να το... Ναι, 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 αυτό περιμένω. Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω να έχω τις δυνάμεις μου. Τι θα θέλατε, εγγονό ή εγγονή? Τι καλά, τι είναι αυτό. Ρωτάω εγώ τώρα. Να μην ρωτάς. Πάντως θα έτρωγε καλά από τα χεράκια σας. Ξέρουμε ότι είστε πολύ καλή. Τώρα μην τα λες αυτά, γιατί δεν θα μου κάνει. Λοιπόν, δεν θέλει να πιέσει την κόρη, εγώ το κατάλαβα. Πάμε στην επόμενη. Εμπέσως. Με τον Νίκο έχουμε συνεργαστεί. Είναι καλός ηθοποιός, αγαπημένος. Δεν έχω να πω τίποτα. Σας ενοχλώ. Ξέρω που αναφέρεστε. Κοιτάξτε, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό το θέμα.
καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, αλλά θα του πω μονάχα βρε Νίκο να φύγει από τη δουλειά η Judy Dench, ας πούμε, και ο Clint Eastwood. Δεν είναι ωραίο. Ακόμα αντέχουν. Γιατί πιστεύετε ότι είπε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, έτσι μου είπαν ότι είπε να φύγουν τα ραμολιμέντα. Ηλικιωμένη, ναι, έκανε έδωσε μια συνέντευξη. Ξέρετε, άμα ξέρω εγώ είμαι ηλικιωμένη, δεν ξέρω. Καλά, δεν μιλάω μόνο για μένα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι καταπληκτικοί. Σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ τον Νίκο δεν μπορώ να τον κατηγορήσω ούτε να. Μπορεί και να τα είπε λίγο διαφορετικά. Ο ίδιος βέβαια μετά να πούμε ότι βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για τα λεγόμενα αυτά. Εντάξει, τώρα εμένα οι συγγνώμες δεν μ' αρέσουν. Ούτε εμένα. Δεν θέλω κανείς να ζητάει συγγνώμη από κανέναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τρομερό. Τα κάνουν πια. Εγώ το γνώρισα τον Νίκο διαφορετικά. Συνεργαστήκαμε και κρατάω αυτά. Και είναι σημαντικό αυτό που του είπατε. Τώρα αυτό που τον ρώτησα, ας μου απαντήσει. Έχω μέχρι τα 70-80 έχω ακόμα. Εγώ δεν θα ήθελα να χάσω τον Κώστα το Βουτσά, έστω σε guest πάνω στην σκηνή. Ούτε εγώ. Για παράδειγμα, έτσι, επειδή μιλάμε για τους πιο παλιούς. Σίγουρα. Για πάμε και στην επόμενη. Τι να σας πω. Δεν έχω. Νέο αίμα είναι τώρα. Νέο αίμα είναι. Παντού υπάρχει νέο αίμα. Εντάξει. Δεν διαφωνώ πάρα πολύ με την πολιτική του. Αυτό είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα δεν έχω τι να πω. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Το χρυσούλι μου είναι αυτό. Μα πού τη βρήκατε αυτή τη φωτογραφία, έτσι. Είναι πολύ ωραία φωτογραφία. Και μάλιστα όταν είμαι και εγώ από την άλλη μεριά. Καλά, κόψατε την κυρία Γερασιμίδη. Δεν με κόψαν να μου δείξουν τον έρωτα τη ζωή μου. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαστε μαζί 34, πάμε στα 35 τώρα. 35, μια ολόκληρη ζωή. Και θυμάμαι που έχετε πει ότι σας ζήλευε. Ότι ήταν. Τώρα το σταμάτησε. Και το σταμάτησε, ευτυχώς. Και έχετε ηρεμήσει. Θυμάμαι που το είχατε πει, ότι ευτυχώς το σταμάτησε. Είχατε τώρα κάνω πως τον ζηλεύω εγώ, κατάλαβα. Για να του δίνετε θάρρος. Ναι, του αρέσει. Τι είναι αυτό που κράτησε τη σχέση ζωντανή? Τι να σας πω τώρα, αυτά κανείς δεν τα ξέρει. Σίγουρα. Κοινή στόχη, σίγουρα βαθιά αγάπη, αυτά, καυγάδες πολύ ζωντανοί, αντιρρήσεις, ο καθένας τα δικά του. Τώρα τι να λέμε, υπάρχει ενδιαφέρον σε μια ζωή που όλα είναι τόσο ρόδινα, μα για μας δεν ήταν και ρόδινη η ζωή, ήταν πολύ δύσκολη τα πρώτα χρόνια. Το θέμα του ανταγωνισμού, επειδή ήσασταν στην ίδια δουλειά, όχι, δεν έχουμε τέτοιο εμείς, δεν έχουμε τέτοιο, όχι, δεν έχουμε, ευτυχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί να λέμε ίσως ξέρετε ωραία, τώρα θα πω πάλι για την ιδεολογία. Νομίζω ότι μας θωρακίζει να μην έχουμε τέτοιες απόψεις. Ναι. Όπως δεν έχουμε την άποψη ότι κάποιοι είναι γνωστοί και κάποιοι είναι πόνιμοι και κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν αξίες που δεν έχουν αναγνωριστεί, που δεν είχαν την τύχη. Θα μου πεις εσύ σου τυχερή που τράβηξες τόσα. Ναι, μου δόθηκαν οι ευκαιρίες και εγώ. Τις δούλεψα για αυτές, δεν τις εκμεταλλεύτηκα, δεν έκανα κάτι, δεν κούνησα το δακτυλάκι μου εις βάρος άλλων, δεν πήγα σε οντισιόν, ήρθαν τα πράγματα έτσι. Έζησα και σε μια εποχή που μας βλέπαν στο θέατρο και μας παίρνανε και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι πιο εύκολος. Αλλά δεν ήταν εύκολος για μας έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι όλοι όταν το βράδυ πριν κοιμηθούμε, έτσι μερικά λεπτά, κάνουμε την προσευχή μας. Κάνουμε την προσευχή μας και κάνουμε όμως και έναν απολογισμό. Θεωρώ ότι αν το κάνω εγώ είτε κάθε βράδυ. Ημέρας... αυτό το πράγμα. Δεν το κάνετε κάθε βράδυ. Κάθε πότε το κάνετε? Εγώ, ας πούμε, το κάνω κάθε βράδυ. Υπάρχει μια περίοδο στη ζωή του. Δεν ξέρω των αντρών πώς είναι, αλλά φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο. Εκεί γύρω στα 40, στα 50, που γίνεται ένας απολογισμός. Α, ένας συνολικός λέτε εσείς τώρα, μεγάλος. Τώρα κάθομαι κάθε βράδυ, αντί να κοιμηθώ, να λέω. Όταν φτάνω στο κρεβάτι μου... Δεν σκέφτεται τίποτα. Ανοίγω λίγο τηλεόραση στο βουβό, βλέπω ό,τι τύχει εκεί, κανένα αστυνομικό, κανένα τέτοιο, σε λίγη ώρα είμαι κοιμισμένη. Και ξυπνάω το πρωί με όρεξη και με διάθεση να κάνω αυτά που έχω να κάνω. Έχετε και πολλές υποχρεώσεις. Δεν τα ψάχνω τώρα. Και πολύ. Ναι, έχω. Βουλή, θέατρο. Σπίτι. Θέατρο Θεσσαλονίκη, στην περιφέρειά μου. Εντάξει, το σπίτι δεν πολύ. Έχω την Μπαστρικά εκεί. Και την κορή. Την έχετε βάλει σε τάξη? Όχι, καμία. Μόνη της. Ποιος μαγειρεύει? Όλοι μας. Αλλά πιο πολύ εγώ. Πιο πολύ. Και πολύ... Και για μένα είναι λοιπόν. Ξεκούραση αυτό. Και καθαριότητα και από όλα. Ναι. Πώς τα προλαβαίνετε?
Εντάξει, ό,τι θέλει το προλαβαίνει. Και ό,τι δεν προλαβαίνει, δεν το κάνει απλώ. Απλό. Και σου λέει και με την Κυπουρική. Αν αυτό... Όχι, όχι, αυτά τα κάνει ο Αντωνάκη. Και τι πίτε που λέγαμε. Και τι πίτε που λέγαμε. Είναι ποντία. Είναι αίμα. Είναι ποντία, κυρία Γερασιμίδη. Ήλιο στην πέτρα. Μπράβο, βλέπω τώρα τι εικόνε. Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανη για αυτό το ρόλο. Γιατί είναι... έχω κάνει και ρόλους που έχουν δραματικά στοιχεία, αλλά αυτό μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν απολύτως δραματικό, αλλά με πολύ απλό τρόπο και γι' αυτό είναι και πιο δραματικό. Είναι η αληθινή ιστορία μιας αντάρτισσας του Δημοκρατικού Στρατού, που είναι εν ζωή, κυρία Ελένη μας. Η Σοφία έχει πάρει το βιβλίο της, η Σοφία Αδαμίδου, και το έχει κάνει θέατρο. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Κορέης ο Δαμάτης. Εξαιρετική δουλειά, με βοήθησε απίστευτα. Και ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο. Μπορεί εσύ να μπορείς να το κάνεις, αλλά να πιστεί και ο κόσμος ότι μια ηθοποιός που την έχουν μάθει ως κωμική κατά κύριο λόγο, μπορεί να σε κάνει να κλάψεις. Βέβαια, το έχω καταφέρει και άλλες φορές. Και στην ταινία που προαναφέραμε εδώ με τον του Αγγελόπουλου, ναι, ήταν δραματικός ο ρόλος. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι απόλυτα δραματικός. Είναι μια αφήγηση μια στιγμή πολύ σοβαρή τη ιστορία μας. Μας βοήθησε πολύ ο Γιάννης ο Μετζικόφ με ένα σκηνικό το οποίο είναι υπέροχο πραγματικά. Η Καλλιόπη Βέτα είναι στην παράστασή μας και τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια και γνωστών συνθετών. Και η Μαρίζα Ιτσίνκα που είναι το πρόσωπο στο οποίο μιλάω εγώ, συνεξόριστή μου. Είναι μονόλογος. Ο... Είναι μονόλογος, ναι. Μονόλογος. Και ο κλέρκος, ο Κορκόβελος, που παίζει κύμβαλο. Είμαστε αρκετοί, δεν είμαι μόνη. Μονόλογος, αλλά έχει γύρω-γύρω την ομάδα του. Βεβαίως. Να πούμε ότι... Απλώς εγώ μιλάω πολύ. Να πούμε ότι η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Σημείο, πίσω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, και παίζεται Παρασκευή και Σάββατο στις 9 η ώρα και τις Κυριακές στις 7. Και θα είναι μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, γιατί πολλά είναι αυτά που κάνετε και έτσι θέλω να σας βλέπουμε δυνατή, γερή και γεμάτο ενέργεια. Και σε εσάς αυτές οι ευχές, για όλους σας εδώ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στο γειτόνισσά μου που έκανε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά. Από κοντά το Στάθη παλιά γνωριμία. Και προσοχή σε αυτά που ψηφίζετε. Δεν λέω τέτοια εγώ. Όποιο σκέφτεται, ξέρετε. Ακριβώς, πολύ σωστό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Η ώρα της μαγειρικής ήρθε και είμαστε εδώ με τον καλό μας φίλο, τον Μπέλαμι, τον Χρήστο Τζιέρα. Καλώς ήρθες, για άλλη μια φορά. Είπα να φέρω και την Βίκη σήμερα, επειδή είπαμε ότι θα τη μάθουμε να μαγειρεύει, αλλά επειδή ρώτησε προηγουμένως στο διάλειμμα τι είναι η γλώσσα, είπα ας το αφήσουμε για σήμερα καλύτερα. Όλα τα ακούτε εδώ μέσα πια. Πάντως, την προηγούμενη φορά πρέπει να πω ότι η Βίκη ήταν καταπληκτική, απλά το λάθος που έκανε και πρέπει να τιμωρηθεί είναι ότι δεν ήρθε στον Μπέλαμι. Δεν ήρθα πραγματικά. Δεν ήρθα. Ούτε εγώ ήρθα για το μεροκάματο. Με ζηλεύει. Εσείς δεν ήρθατε γενικά, σας έχουμε καλέσει τόσες φορές και δεν έρχεστε. Απαράδεκτη. Λοιπόν, μήπως να φύγω κι εγώ από τη μαγειρική, να την αυτοτιμωρηθώ. Όχι. Όχι. Να μάθω τουλάχιστον τι θα φτιάξει σπίτι. Σήμερα. Γλώσσα. Γλώσσα, ήδη τη βάλαμε να. Ψάρι γλώσσα. Τηγανίζεται, ψάρι γλώσσα. Που θα την κάνουμε με μια σάλτσα και γαρίδες. Που θα την κάνουμε με μια σάλτσα λεμονιού. Ναι. Με αμύγδαλα, μανιτάρια και μαϊδανό. Όπως σας έδειξα πριν, έχουμε τα φιλέτα γλώσσας έτοιμα. Αυτή είναι η γλώσσα, Βίκη. Αυτή είναι η γλώσσα σε φιλέτα, Βίκη. Εντάξει, λοιπόν. Τα οποία τα περνάμε με αλεύρι. Ναι. Και τα τηγανίζουμε σε βούτυρο που εγώ βάζω και λίγο λάδι. Βούτυρο, γιατί ναι, βούτυρο. Είναι, η συνταγή έχει ξεκινήσει από τη Γαλλία, λέγεται αλαμενιέρ, δηλαδή. Τηγανίζουμε φιλέτα γλώσσας ή άλλο ψαριού σε βούτυρο και τελειώνουμε με χυμό, λεμόνι, κρασί και μαϊδανό
και ψιλοδένομαι και στο τέλος με λίγο βούτυρο, επειδή οι Γάλλοι γενικά δουλεύουν πάρα πολύ με το βούτυρο. Είναι μια κλασική έτσι, συνταγή που ξεκίνησε από αυτό. Εμείς όμως. Λέτε έτσι, ναι. Επειδή είμαστε Έλληνες, εγώ προτίμησα να βάλουμε και λίγο. Πώς το λένε, ελαιόλαδο, για να την κάνουμε πιο μεσογειακή. Γιατί λέγεται αλαμενιέρ. Αλαμενιέρ, γιατί είναι ο τρόπος οι Γάλλοι γενικά. Το μενιέρ τι είναι. Το μενιέρ νομίζω είναι ξανθό βούτυρο. Ένας άλλος τρόπος όμως που μπορούμε να κάνουμε το ίδιο ψάρι, αν το θέλουμε πιο crispy ή να αρέσει πιο πολύ στα παιδιά, μπορούμε να το περάσουμε από αλεύρι, μετά από αυγό και μετά από γαλέτα, για να γίνει λίγο πιο crispy, λίγο πιο... Σαν το σνίτσελ ένα πράγμα. Σαν το σνίτσελ ένα πράγμα. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, αφού τηγανίσουμε το φιλέτο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερα... Γρήγορα, δεν θέλει πολύ ώρα. Όχι, γιατί δεν μετά θέλει θα στεγνώσει. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Στα ίδια υγρά του, δηλαδή στο ίδιο βούτυρο, θα τηγανίσουμε τα μανιτάρια. Ελαφρά. Πού είναι τα μανιτάρια, εκεί πού είναι αριστερά, τα μανιτάρια. Αριστερά. Να τα μανιτάρια. Βάζουμε τα μανιτάρια. Και τις γαρίδες. Αν θέλουμε, δεν βάζουμε γαρίδες. Μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε... Γιατί είναι έτσι μαύρη η γαρίδα? Γιατί είναι, την ίδια ερώτηση έκανε και ο Στάθης. Είναι γαρίδα, λέγεται, είναι η ποικιλία της τέτοια και λέγεται Black Tiger, δηλαδή μαύρος τίγρης. Είναι ποικιλία. Wow. Γαρίδα. Tiger πού γαρίδα. Πού τα βρίσκουμε αυτά? Αυτές οι γαρίδες... Είναι πιο νόστιμες, τι είναι? Είναι πιο σκληρές και πιο... Είναι δηλαδή για όταν θέλουμε να συνδέσουμε ένα μαλακό ψάρι και θέλουμε να έχουμε κάτι πιο τραγανό, παίρνουμε αυτήν την ποικιλία. Και έτσι τη ζητάμε, γαρίδα Black Tiger. Black Tiger, ναι. Έρχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό, ο οποίος είναι πλούσιος και όχι μόνο, και σε διάφορα άλλα ψάρια. Τι θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλο εδώ, αν δεν θέλουμε γαρίδες, δηλαδή επειδή είναι λίγο ακριβούτσικες, μπορούμε να βάλουμε λιαστή ντομάτα. Ή κατεψυγμένες. Ή κατεψυγμένες γαρίδες. Ναι. Μπορούμε επίσης να βάζουμε, αν θέλουμε να το κάνουμε πιο ελληνικό, να βάλουμε ελιά και κάπαρι. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε διάφορα σχέδια λοιπόν. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ελαιφό κρασί που πρέπει λίγο να προσέχουμε, σας είδα. Γενικά όταν βάζουμε σε λάδια ή βούτυρα υγρά την ώρα που βράζουν, χρειάζεται λίγο η προσοχή. Γιατί? Γιατί το καυτό βούτυρο και το λάδι έχουν θερμοκρασίες πάνω από 100 βαθμούς. Τα άλλα υγρά είναι κρύα, οπότε το ζεστό με το κρύο μπορεί να δημιουργήσει μια έκρηξη, λίγο λάδι μας καταρχήν στο σώμα κτλ. Μετά βάζουμε λίγο χυμό λεμόνι. Το αμύγδαλο. Έχει χυλώσει έτσι. Έχει χυλώσει, ναι. Γιατί ήταν και το αλεύρι από τις γλώσσες. Το μέδανο. Ναι, σωστά. Αχ, πολύ ωραία μύρισε πάντως. Είδατε. Αλάτι. Και πιπεράκι. Σε αυτό το σημείο που σας είπα, μπορούμε να βάλουμε λίγο βούτυρο, λίγο, έτσι, δεν θα τη βάλουμε όλη τη σάλτσα, το οποίο βούτυρο, κλείνουμε μετά την εστία μας, θα μας το κάνει πιο χελωμένο, πιο σάλτσα. Αχ, ωραία. Λοιπόν, το πιάτο αυτό συνδυάζεται με βραστά λαχανικά, εγώ διάλεξα κουνουπίδι, βραστή πατάτα, καρότο και μπρόκολο. Εμείς μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Σε αυτό το σημείο βάζουμε τις γαρίδες από πάνω, έτσι όμορφα. Και περιχύνουμε με τη σως, όχι όλοι, όσοι θέλουμε. Έχουμε πανέμορφα ντοματίνια που μπορούμε να δεκοράρουμε και λίγο μαϊδανό που το χαρακτηρίζει το πιάτο. Κάνουμε ένα έτσι όμορφο, ανοιξιάτικο. Πάρα πολύ ωραίο. Όμορφο πιάτο. Τέλεια. Αυτά. Γλώσσα λοιπόν με γαρίδες και λαχανικά. Λαχανικά και σάλτσα, μανιτάρια και σάλτσα λεμονιού. Σάλτσα λεμονιού. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci aussi. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα μας. Το τηλέφωνο δηλαδή, τι έχω πάθει. Ήλα, ο κολλάει ο εγκέφαλος, μένει εκεί. Το τηλέφωνο της εκπομπής με πολλές γραμμές βέβαια, γι' αυτό λέω τα.
2-11-55-55-50 για να παίξουμε το μουσικό quiz για τα ωραία μας τα δώρα. Και μου αρέσει και αυτό το στυλ από τα ρολόγια Φερέντι, που είναι λίγο το πιο κλασικό, το πιο καλό να το πούμε. Είναι δερμάτινα το λουράκι. Είναι δερμάτινα το λουράκι, λοιπόν αυτό θα δώσω. Το βγάλουμε σήμερα από το χέρι μου και θα σας το δώσω σε όποια τηλεθεάτρια ή τηλεθεάτη τραγουδήσει σωστά. Είμαστε για να δώσει επιλογές. Είμαστε ασουρτή, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι λόγω του πλάνου για να ταιριάζουμε. Τι διαλέξει. Έχω διαλέξει πολλά και πολύ ωραία. Και... Λοιπόν, εγώ όμως τώρα, Στέφανε. Θέλω να πάω στους επόμενους καλεσμένους μας. Η κάθε ιστορία ξεχωρίζει, αλλά έχει ένα κοινό. Έχει το κοινό σημείο ότι η δύναμη ψυχής και η εσωτερική μας δύναμη μας κάνει να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Πάω στον καναπέ, όπου εκεί είναι ο πρώτος μας καλεσμένος, ο Γιάννης Πελίδης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα. Και θέλω να καλησπερίσουμε και στο διπλανό μας στούντιο τον κύριο Τάσο Παπά, που είναι σύμβουλος αποκατάστασης Rehab Line. Ξέρεις τι, όταν... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Τώρα σας είδαμε κι εμείς. Καλή εκπομπή. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό. Όπως θέλετε, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Οτιδήποτε και να πείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να με κάνει να σταθώ άσχημα. Για τίποτα. Θέλεις, για να μην τα πω εγώ, θέλεις να μας πεις εσύ τι συνέβη στη ζωή σου και σου άλλαξε επί της ουσίας την ζωή. Σε βία αλλαγή, από τη μία στιγμή στην άλλη. Αξιδέντο είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν ήμουν προετοιμασμένος, γιατί ήμουν και 20 χρονών, πριν από 2 χρόνια. Δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος γι' αυτό. Είναι όπως τα καλύτερα έρχονται όταν δεν τα περιμένεις, έτσι έρχονται και τα χειρότερα, πιστεύω. Από τη μία στιγμή στην άλλη έγινε, ξύπνησα, ας πούμε, και ήμουν ακροτηριασμένος. Τώρα πώς έφτασα εκεί πέρα, καθένας φτάνει, συνήθως για την ηλικία μας, δυστυχώς, είναι τα τροχαία ατυχήματα αυτά τα οποία... Γιάννη, ήσουν 20 χρονών, όπως είπες και εσύ, πήγαινες στην σχολή αστυνομικών για να γίνεις. Είχα έξοδο εκείνη μέρα. Και είχες έξοδο. Ήμουν φοιτούσα στο 4ο έτος σχολής αξιωματικών και Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είμαστε έξω, με έξοδο στα σπίτια μας. Παρασκευή βράδυ βγήκαμε 4 φίλους στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, δίπλα. Ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου, δίπλα από το σπίτι μου. Και στο γυρισμό, κατά τις 2 ώρα το βράδυ, με τη μηχανή, είχα και ένα συνεπιβάτη. Έχασα τον έλεγχο σε μια στροφή, πάτησα μια λακκούβα. Ήταν λίγο δύσκολο να το πιστέψει κανείς ότι μόνο με μια μηχανή ακροτηριάστηκα και στα δύο πόδια, αλλά. Κι όμως έγινε, ας πούμε. Έτσι. Είναι... Δεν με πάτησε κάτι, όλοι αυτό μπορούν. Αν με πάτησε κάτι, κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο διαστημόπλαιο. Αλλά... Τώρα από μία λακκούβα, ξέρεις. Όχι, η λακκούβα. Επί της ουσίας έφυγα στο δεύτερο ρεύμα και ερχόταν από ένα ταξί. Το απέφυγα, έφυγα πάνω στο κράσπεδο. Η μηχανή έπεσε, μου χτύπησε ανάμεσα στο τεπόζιτο και στο κράσπεδο το αριστερό πόδι μου, κόπηκε μερία αρτήρια. Και το δεξί πόδι σε μία κολόνα, ας πούμε, σε μία βίδα και κόπηκε και αγκαρία το δεξί. Θυμάσαι κάτι από όλο αυτό το τροχαίο ή ξύπνησες? Αυτό που σας περιγράφω τώρα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη διαδικασία πώς έγινε. Δηλαδή πώς. Γιατί ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό. Ξύπνησες μετά. Όταν ξύπνησα μετά δεν θυμόμουν τίποτα. Γιατί λιποθύμησα με τη μία. Είχα κομμένη μυρία αρτηρία, σπασμένο χέρι, πόδι. Τρομόδες κάτω μου, είχα πολλά. Ξέρεις τι, εγώ δεν θέλω να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να περάσουμε πολύ γρήγορα στο θετικό. Βεβαίως. Από όλη αυτή την Όχι, ιστορία. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, γιατί πρέπει να ακούγονται και αυτά για να βλέπει ο κόσμος τι γίνεται. Εμένα δεν με πειράζει. Ξέρεις, αυτό που ήθελα να σημειώσω αυτό είναι ότι είναι θαύμα που μιλάμε τώρα, γιατί το στενοφόρο σε 3 λεπτά αυτό. Θα μπορούσε να. Ήταν, πιστεύω, το πιο κομβικό σημείο αυτό. Ότι ήρθε σε 3 λεπτά. Και όχι μόνο αυτό, και το γεγονός ότι πάλι είναι περίεργο που ότι με πρόλαβαν. Εγώ θέλω λίγο να μου πεις και... Ξέρεις, είναι αυτό, εσύ λες ότι δεν έχεις πρόβλημα να μιλήσεις, αλλά... Όχι, δεν έχω καθόλου, αλήθεια. Ξέρεις, όσο να είναι, ο άλλος είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολα έχεις περάσει για να είσαι σήμερα τόσο χαμογελαστός εδώ κοντά μας. Εκείνη τη στιγμή που λες ότι ξύπνησες στο νοσοκομείο
και δεν ήξερε τι σου συμβαίνει. Όταν. Μα ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Σε ενημερώσανε, το είδες εσύ. Ναι, ήταν ένα σοου εκεί πέρα. Είχε, δηλαδή, επειδή δεν θυμόμουν τίποτα. Όχι πως δεν έχει χτυπήσει το κεφάλι, απλά δεν θυμόμουν. Ήταν δραματικό. Είχα λιποθυμήσει κιόλα, α πούμε, λιποθυμούσα το βράδυ. Το πρωί χειρουργήθηκα. Μόλις ξύπνησα το απόγευμα, μετά από καμιά δεκάωρο χειρουργείο, δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Είχα και κολάρο στο λαιμό, επειδή είχα και στο. Ναι. Και ήταν. Και σου είπαν τι έπεσα, έγινε. Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς. Είναι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό. Δεν μου είπαν, δεν το θυμόμουν εγώ ότι είχε γίνει αυτό. Αλλά ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Δεν μπορούσα, δηλαδή. Και απλά νόμιζες ότι είσαι στο νοσοκομείο, ας πούμε. Αυτό. Όχι. Έπεσα πάνω η αδερφή του πατέρα μου, η θεία μου, που είναι γιατρός, ως πιο κοντινός άνθρωπος, ο οποίος θα την πίστευα κιόλας. Και μου είπε ότι έχω πολλά κατάγματα στα πόδια. Εγώ λέω αποκλείεται. Απλά δεν θυμόμουν ακόμα, δεν είχα τις εικόνες που έχω τώρα. Σιγά-σιγά τα. Πιο μετά τα θυμάμαι. Επανήλθαν οι εικόνες, πού ήταν το πόδι, πού ήμουν εγώ και όλα τα σχετικά. Αλλά όταν συνειδητοποίησες τι συνέβη. Απέρασαν μέρες. Αυτό έγινε Σάββατο, Κυριακή πάλι. Δηλαδή δεν είχα και τη δύναμη να καταλάβω, να κουνήσω τα πόδια για να δεν δω ότι. Καταλάβει, δηλαδή, όχι, δεν το καταλαβαίνεις. Αν δεν το δει και να το δει, δεν το καταλαβαίνεις. Ούτε καν το έχει. Επειδή υπάρχει ένα περίεργο συνέστημα, είναι το μέλος φάντασμα. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να διαγράψει από τη μία στιγμή στην άλλη ότι λείπει ένα μέλος. Οπότε και στον ύπνο, έτσι όπως ξάπλωνα και τα λοιπά, αισθανόμουν ότι. Το έχω όλο το πόδι, κανονικά. Και ακόμα δηλαδή το αισθάνομαι. Πες μου κάτι, Γιάννη, όταν το συνειδητοποίησες και φαντάζομαι ότι ήταν. Το συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα, απλά ακόμα δεν μου το λέγανε. Το συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα. Απλά επειδή είδα ότι δεν είχαν σκοπό να μου το πούνε. Εντάξει, έκανα τα δικά μου τεστ, γιατί και εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω στην αρχή. Δηλαδή, ας πούμε, έκανα κάποια τεστ, έβαλα μια φίλη μου, ας πούμε, να πιάσει το πόδι. Έφυγε τρέχοντας, έβαλα ένα φίλο μου, βγάλει φωτογραφία, ας πούμε, με έβγαζε από τη μέση και πάνω. Υπήρχε ένα τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια διαδικασία. Την τρίτη το πρωί όμως, οι γιατροί αναγκαστικά, επειδή έπρεπε να μου κάνει και αλλαγές στις γάζες. Ναι, έπρεπε να μου το πούνε, δεν γίνονταν άλλο να κρατήσει αυτό. Και τι ήταν η πρώτη στιγμή, ας πούμε. Παρουσία ψυχολόγου. Δεν θυμάμαι, ήταν τόσα πολλά άτομα μέσα. Εγώ μόνο το γιατρό που μιλούσε. Πες μου κάτι τώρα. Μετά από όλο αυτό το σοκ, τη συνειδητοποίηση και αυτά που εμείς, εντάξει, βάσει των λεγόμενων σου μπορούμε να πάρουμε. Δεν ξέρω, μία μικρή αίσθηση αυτού που μπορεί να πέρασες. Στο ότι είπες στον εαυτό σου, Γιάννη, είμαι νέος, η ζωή συνεχίζεται και πάω μπροστά. Μπορεί να μην μπορώ να κάνω ακριβώς αυτό που είχα φανταστεί να κάνω, αλλά συνεχίζω και δεν το βάζω κάτω. Πότε είπες αυτό στον εαυτό σου? Αυτό θα σας πω ακριβώς πότε έγινε. Όταν ο γιατρός μου το είπε, εντάξει, είχα απογοητευτεί αρχικά, την Τρίτη δηλαδή, και ειδικά όταν ζήτησα κιόλας να σηκωθώ να τα δω. Να με σηκώσω στην αλλαγή, να δω τι έγινε, πώς είναι πλέον το μέλος. Γιατί εντάξει, αγαπάμε το σώμα μας. Και μετά από αυτό, ο γιατρός, ο κύριος Ζαχαράκης, τον οποίο υπερευχαριστώ για την υπερπροσπάθεια που έκανε, μου έλεγε συνεχώς ότι να μην ανησυχώ και ότι θα περπατήσω. Και του έλεγα, γιατρέ, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να με κοροϊδεύεις κτλ. Εντάξει, θα ζήσουμε έτσι. Αυτό το είχα πει στην αρχή. Αλλά μου λέει: όχι, αγόρι μου, μην απογοητεύεσαι. Θα περπατήσεις και θα κάνεις και. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Την οποία εγώ δεν γνώριζα καθόλου. Δηλαδή, ούτε τον Πιστόριος δεν είχα. Το ήμουν, εντάξει, ήμουν και 20 χρόνων. Ποιος ασχολείται να δει, ας πούμε, τι υπάρχει. Και πάμε λίγο να συνδεθούμε και με τον κύριο Παπά που είναι στο διπλανό στούντιο. Εσείς είσαστε υπεύθυνος για την αποκατάσταση έτσι, τέτοιων περιστατικών. Πόσο εύκολο είναι να πιστεί, ας πούμε, ο ασθενής ότι μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή ακόμα και μετά από έναν ακροτηριασμό, ότι θα μπορεί να περπατήσει, ότι θα μπορεί να εξακολουθεί να κάνει τις δραστηριότητες που έκανε και πριν, μέχρι ενός βαθμού ασφαλώς. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι στην όλη υπόθεση. Πώς θα πιστεί ότι όλα από εδώ και πέρα θα πάνε καλά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Καταρχήν προσεγγίζουμε με αγάπη τον ασθενή, αυτόν που έχει ακροτηριαστεί, βλέπουμε το πρόβλημά του, βλέπουμε πόσο έχει συνειδητοποιήσει αυτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να του περάσουμε μέσα τον τρόπο, τη διαδικασία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα για να μπορέσει να περπατήσει. Είναι δύσκολο κομμάτι, δύσκολο να πιστεί, πολλοί ζητάνε να δουν, να έχουν μια εικόνα από κάποιον άλλο που έχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα για να δουν εάν αυτό θα τους ικανοποιήσει.
Και η αλήθεια είναι ότι από τα παιδιά που είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, έχουμε μεγάλη συμπαράσταση. Δέχονται να έρθουν, να δείξουν τον εαυτό τους, να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τον άνθρωπο εκείνον που έχει την ανάγκη του εκείνη τη στιγμή και να του δείξουν ότι πράγματι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Εγώ αυτό που θέλω να μου πείτε τώρα ή να μου επιβεβαιώσετε επί της ουσίας είναι ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και όταν λέμε για πρόσθετα μέλη πλέον υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και δεν είναι όπως ίσως το θυμόμαστε πριν χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Μεγάλη εξέλιξη και εξελίσσεται ακόμα και σήμερα με ηλιώδεις ρυθμούς θα έλεγα, γιατί πια έχει περάσει η ηλεκτρονική μέσα στα προσθετικά μέλη και μας δίνει μεγάλες δυνατότητες. Και ειδικά για νέους ανθρώπους όπως είναι εδώ ο Γιάννης που είναι κοντά μας, που θέλουν να συνεχίσει η ζωή τους κανονικά, να μπορούν να πηγαίνουν τις βόλτες τους με τους φίλους τους και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο μαζί να πάμε να δούμε και την ιστορία του Θοδωρή Αλεξά, ο οποίος είναι παρολυμπιονίκης στην ιστοπλοεία Τζοάννα, γιατί και εσύ πήγες και τον βρήκες. Είχε κοινή συνιστόσα με τον Γιάννη και αυτός το έπαθε ακροτηρία στο πόδι του από τροχαίο με μηχανή. Πάμε να δούμε και την ιστορία του παρολυμπιονίκη μας. Το 2005, καθώς έφευγα από τη δουλειά μου, είχα ένα μηχανάκι και όπως επέστρεφα στο σπίτι μου, πέρασε ένα αυτοκίνητο από ένα κόκκινο σηματοδότη και με χτύπησε. Όταν σου είπαν ότι θα σου ακροτηριάσουν το πόδι, τι ήταν αυτό που σκέφτηκες? Ουσιαστικά, επειδή ήταν ένας μήνας με πολύ πόνο, του ζήτησα κάποια στιγμή που κατάλαβα κι εγώ ίδιος ότι δεν υπάρχει βελτίωση και ότι αν υπήρχε η βελτίωση θα ήταν μέχρι αυτό το σημείο να έχω ένα πόδι που δεν λειτουργεί, απλά θα το μεταφέρω. Τους είπα να με αφήσουν μια μέρα να ξεκουραστώ από τους καθαρισμούς και όλη αυτή την επίπονη διαδικασία και να γίνει ο ακροτηριασμός την επόμενη μέρα που έτσι έγινε και ηρέμησα και πέρασαν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλα αυτά και ήμουν καλύτερα. Οι γονείς μου λόγω μεγαλύτερης ηλικίας τους στήχησε πάρα πολύ γιατί ένας μεγάλος άνθρωπος δύσκολα δέχεται κάποια πράγματα, ειδικότερα όταν είναι γονείς. Οι φίλοι μου ήταν δίπλα μου και όπως φαντάζομαι όλοι οι φίλοι παιδιών που έχουν αλλάξει η ζωή τους ριζικά, στην αρχή ήταν πολύ προστατευτικοί, μη το ένα, μη το άλλο, ό,τι θέλει ο Θοδωρής. Όταν καταλαβαίνουν μετά ότι ο Θοδωρής ή ο κάθε Θοδωρής, η ζωή του είναι φυσιολογική, λειτουργούν κανονικά. Έχει τύχει να περπατάς στον δρόμο και κάποιος να κοιτάει παράξενα το πόδι σου? Ναι, πολλές φορές και είναι φυσιολογικό, δεν είναι κακό. Δεν φταίει αυτός που κοιτάει. Φταίει η Ελλάδα γιατί έχουμε περάσει τα σχολεία μας από μικρά παιδιά την απομόνωση στη διαφορετικότητα. Με αποτέλεσμα, όταν κάποιος άνθρωπος δεν έχει δει να κυκλοφορούν άνθρωποι με τεχνητά μέλη, τους φαίνεται παράξενο που συναντούν ένα τέτοιο άνθρωπο να κάνει μπάνιο, να περπατάει, να είναι με τις βερμούδες του. Και είναι φυσιολογική εξέλιξη γιατί δεν το έχουν μάθει. Πώς είναι να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να σου λείπει ένα μέλος σου? Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω γιατί είναι το δικό σου. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, δεν σ' αρέσει ο εαυτός σου. Ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα? Τα σχέδιά μου να συνεχίσω τον πρωταθλητισμό. Αν υπολογίσουμε ότι είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης και όλα δυσκολεύουν. Και να ξεκινήσω να κάνω μια καινούργια οικογένεια. Κοπέλα έχεις? Έχω, ναι. Είμαστε 2 χρόνια τώρα μαζί. Και πώς αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση? Έτσι είναι αδιάφορο. Δεν το σκέφτεται καν, δεν την προβληματίζει καν, είναι κάτι φυσιολογικό. Μηχανή καβαλάς πάλι? Ναι, κανονικά. Δεν φταίει η μηχανή, φταίνει άνθρωποι που δεν προσέχουν. Σου έχει στερήσει κάτι το ότι έχεις ένα τεχνητό μέλος και αντίστοιχα σου έχει προσφέρει κάτι άλλο?
Το να μου στερήσει σίγουρα σου στερεί πάρα πολλά πράγματα το οτιδήποτε χάνεις. Εγώ έχω κερδίσει συγκινήσεις αθλητικές γιατί κάνω ιστιοπλοεία. Έχω πάει σε 2 παρολυμπιάδες το 8 και το 12, έχω βγει παρολυμπιονίκης. Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2009. Είναι μεγάλες συγκινήσεις που στη ζωή την προηγούμενη, πριν χτυπήσω, δεν τις είχα. Δεν σημαίνει ότι η ζωή είναι καλύτερη ή χειρότερη. Είναι διαφορετική και όπως είπαμε, κοιτάς να παίρνεις τα καλά στην διαφορετική κατάσταση που είσαι πλέον. Αυτή ήταν η ιστορία του Θοδωρή. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Επιστρέψαμε. Γιάννη, λοιπόν, είδαμε και την ιστορία του Θοδωρή. Να πούμε ότι εσύ είσαι εν ενεργεία αστυνομικός. Ναι, ναι. Αυτό, σε αυτό ήθελα να απογραμμίσω κάτι, ότι ήταν κάτι το οποίο στην αρχή, ας πούμε, με είχε φοβήσει. Γιατί έλεγα τι θα γίνει τώρα, θα με διώξουν και δεν ήξερα τι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία, από το 2011 και μετά, έχει προβλέψει, έχει με ειδικές διατάξεις, με προεδρικό διάταγμα, τέτοιες περιπτώσεις, σαν και τη δική μου, που δόκιμοι που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές της, είτε στη φυλάκων είτε αξιωματικών, είτε, αν πάθουν κάτι παρόμοιο, να ορκίζονται κανονικά και να είναι στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, όπως και είμαι εγώ τώρα. Mm-hmm. Και να πούμε ότι πήρε σήμερα και άδεια για να έρθει από την υπηρεσία. Είμαι στα μάτια, ό,τι μου είπε. Στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων, μια μάχημη υπηρεσία, εγώ είμαι στο επιτελείο της. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι η αστυνομία σε σχέση με τις άλλες παραγωγικές σχολές, ας πούμε η Κάρον, στις άλλες σχολές γίνεται απόλυση. Όπως θα είχε γίνει και στη δική μου περίπτωση, αν το είχα πάθει το 10. Πρέπει να αλλάξει, θεωρώ. Αυτό, ναι. Όχι, δεν ξέρω, γιατί άλλες σχολές πετάνε και αεροπλάνα, ας πούμε. Αλλά, ναι, αλλά μπορεί πάλι, υπάρχουν υπηρεσίες γραφείου που μπορούν να καλυφθούν. Βέβαια, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί τα όνειρα και επιθυμίες, λοιπόν, γιατί και σε ένα μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι μας ακούει αρμόδιο, αυτό πρέπει να αλλάξει, νομίζω. Έτσι, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του 2014 πρέπει να αλλάξει αυτό. Πάμε να δούμε και μια άλλη ιστορία. Είναι του Νίκου Μίχα, ο οποίος πριν 6 μήνες είχε και εκείνος ένα ατύχημα. 25 χρονών ο Νίκος. 25 χρονών και αυτός με μηχανή, αλλά από μια μηχανική βλάβη έφυγε. Και όπως θα δείτε και στο βίντεο, ακροτηριάστηκε επιτόπου στο δρόμο. Πάρα πολύ καλό παιδί, αισιόδοξο. Τα μηνύματά του δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω και συμβουλεύει όλους τους ανθρώπους να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Είναι και πολύ πρόσφατο, ναι. Έτσι. Ναι, πριν 6 μήνες. 6 μήνες. Πολλά νέα παιδιά, αυτά τα τροχαία, παιδί μου. Τα τροχαία είναι πάστιγα. Αυτό, πρόσοχη στο δρόμο, τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ιστορία του Νίκου Μίχα. Έχουν περάσει 6 μήνες από τη στιγμή που ο 25χρονος Νίκος ανέβηκε στη μηχανή του ύστερα από μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Στο γυρισμό λοιπόν 2 η ώρα τη νύχτα, που γύρναγα από Ελευσίνα στο Περιστέρι, είχα μια άτυχη στιγμή και έφυγα με τη μηχανή και τράκαρα με μια πινακίδα. Ήταν η στιγμή που του άλλαξε τη ζωή για πάντα. Από το δρόμο είχα την πρώτη επαφή με το σώμα μου ότι λείπει το πόδι μου. Κάποια στιγμή ήρθε η γιατρός και μου είπε ότι υπάρχουν 2 επιλογές. Στην ουσία, ή να κλείσουμε το πόδι μου και να πάω για τέχνητο μέλος όπως και έγινε, ή να γίνει κάποια συγκόληση με το δικό μου το πόδι. Δεν αγχώθηκα στη σκέψη ότι μπορεί να βάλω τέχνητο το πόδι, απλά της είπα ότι για να μην χρονοτριβούμε, να μου πεις τα θετικά του ενός και τα αρνητικά, για να μπορέσω να συγκρίνω, εφόσον είναι στην κρίση μου, να πάρω μια απόφαση. Μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός και είναι πάρα πολύ βασικό το ότι δεν μου λείπει το γόνατο και ότι θα μπορώ να κάνω τα πάντα.
Κάποιοι θα πούνε κρίμα, κάποιοι θα πούνε περαστικά, θα πούνε οτιδήποτε. Στην ουσία μόνο εγώ ξέρω τι τράβαγα, που ήταν καθημερινό. Οι γονείς σου τι λένε για όλα αυτά? Οι γονείς μου για καλή μου τύχη, για καλή τους τύχη μάλλον, την ημέρα του ατυχήματος λείπανε. Και οι δύο ήταν στη Ζάγκυνθο, λόγω δουλειάς του πατέρα μου. Μία εβδομάδα που ήμουν μέσα, προσπάθησα εγώ να τους δείξω ότι είμαι περισσότερο καλά από ότι είμαι, από ότι ήμουν στην ουσία, για να τους αποβάλω από μέσα τους αυτό που τους ανησυχεί. Πιο πολύ δηλαδή στην ουσία βιαζόταν ο πατέρας μου να ξαναπερπατήσω παρά εγώ ίδιος. Οι φίλοι σου πώς το πήρανε? Περισσότεροι που με είδαν και στο ατύχημα, οι οποίοι μπαίνοντας από την πόρτα, τους έλεπα διστακτικούς μέχρι και στο να με κοιτάξουν. Μόλις με βλέπανε χαμογελαστό και ότι με βλέπανε στην ουσία μέχρι και να δίνω θάρρος και στον ίδιο τον πατέρα μου, καταλάβανε, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, το έχω συνειδητοποιήσει τέλος πάντων τι γίνεται, ότι το έχω δεχτεί και ήταν μια χαρά. Ρατσιστικά σου έχουν συμπεριφερθεί? Ρατσιστικά, όχι. Ή κάτι που να σε στενοχώρησε? Όταν γνωρίζω εσένα, ναι. Ωραία, και έρχεσαι και με βλέπεις χαμογελαστό και να μην σου δείξουν τίποτα αρνητικό και να με κοιτάξεις να μου πεις λυπάμαι. Όχι, δεν πρέπει να λυπάσαι. Με στεναχώρησε. Απλά δεν μπορώ να μπω στον τρόπο σκέψης τους. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Στο πλευρό του Νίκου ήταν και η Ελληνική Ομοσπονδία Bowling, η οποία διοργάνωσε ένα τουρνουά σε όλη την Ελλάδα, τα έσοδα του οποίου δόθηκαν για την αποκατάστασή του. Παίζα στην Εθνική Ελλάδος. Σταμάτησα το 2007 όπου και πήραμε ένα πανευρωπαϊκό. Το να πάω να αγωνιστώ σε ένα οποιοδήποτε αγώνα, μπορώ να το κάνω. Θα έχω και συμμετοχή κανονικά, δεν είναι ότι θα πέσω πάρα πολύ. Αλλά για να βρω τον εαυτό μου και να τον βάλω πάλι στο επίπεδο που ήμουνα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Μηχανή καβαλάς? Έχω καβαλήσει. Απλά δεν θέλω να ξαναπάρω, να ξαναμπω στη διαδικασία να πάρω δικιά μου μηχανή και να την ξαναχρησιμοποιήσω ως μεταφορικό μέσο. Θέλω να μειώσω τις πιθανότητες στον δρόμο. Γιατί στην ουσία αυτό μου στέρισε το πόδι, η μηχανή στον δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο που μας μίλησε. Θέλω να μας περάσεις λίγο το μήνυμά σου, γιατί ξέρεις τώρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι σε βλέπουν πολλοί συνομήλικοί σου που ανεβαίνουν καθημερινά στις μηχανές τους, όλοι μας οδηγούμε και εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρω τι είναι, τύχη, ατυχία, η μοίρα μας, καμιά φορά είναι κακές στιγμές, κάποιες φορές μας συμβαίνει κάτι στη ζωή για να ανακαλύψουμε κάτι άλλο. Βασικά... δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που θα φιλοσοφήσω πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή με τον τρόπο που κάνουν όλοι κρίνοντας από το αποτέλεσμα και να πω ότι μην καβαλάτε μηχανές κτλ. Αυτά είναι γελία, ας πούμε, πράγματα. Ο καθένας ό,τι κάνει, ας το κάνει με προσοχή, ας καβαλάει μηχανή, ας καβαλήσει ό,τι θέλει, και αεροπλάνο και πύραυλο. Απλά το θέμα είναι όταν κάποια στιγμή έρχεται, εγώ αυτό που έχω να πω, ειδικά στους νέους, είναι ότι όταν κάποια στιγμή έρχεται η περίοδος αυτής της ζωής σου και παίρνεις κάποιες επιλογές, από απλές μέχρι και πολύ, ας πούμε, σύνθετες, όπως ήταν αυτή η δική μου, εγώ να πάρω, ας πούμε, μηχανή αυτοκίνητο. Και πήρα μηχανή, επειδή η μηχανή μου άρεσε. Λοιπόν, είναι το χειρότερο πράγμα να έχεις μετά, να πρέπει να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες των αποτελεσμάτων των δικών σου λαθασμένων επιλογών. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι από χειρότερο και αν σου κοπεί. Εσύ έγινες μετά από αυτό πιο προσεκτικός γενικά στη ζωή σου ή το αντίστροφο? Αυτό είναι κάτι που έρχεται με την ηλικία. Και η σοφία, ας πούμε, για να λέμε φιλοσοφίες και όλα αυτά, έρχονται με την ηλικία. Στον δρόμο με το αυτοκίνητο δεν μπορώ να σου πω ότι. Εντάξει, προσέχω για το όνομα του Θεού. Εντάξει, όταν πηγαίνω πλέον, έχω στο θυνάκρο του μυαλού μου ότι εντάξει, κοίτα τι έπαθες. Ας πούμε, που δεν το είχα πριν στα 20, που δεν πιστεύω ότι το έχει κάνει στα 20. Αλλά ότι είμαι πιο προσεκτικός, προφανώς, εντάξει, είμαι πιο προσεκτικός. Μηχανή. Αλλά να σου πω ότι δεν τρέχω, ας πούμε, εντάξει. Πώς... Μηχανή θα ξανακαβαλούσες? Για την ώρα δεν το έχω στο πρόγραμμα, αλλά εντάξει, άμα κάποιος στο μέλλον στα 25-30, γιατί είμαι γενναίος, μπορεί να θέλω, μπορεί να το κάνω. Δεν είναι και δύσκολο. Κάτι. Όταν πήγα στην εταιρεία, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με άλλα παιδιά εκτός από τον Θοδωρή και τον Νίκο.
Και ήταν ένα παιδί, ο Κυριάκος είναι Κύπριος και μου είπε ότι, γιατί τον είδα και του λέω και εσύ από μηχανή να φανταστώ. Όχι. Και μου κάνει, όχι λέει, εγώ δεν έπαιρνα μηχανή για να μην το πάθω αυτό. Ναι, το έπαθα από αλέτρι στο στρατό και μου λέει όταν το έπαθα και συνειδητοποίησα τι έχει γίνει, είπα και εγώ να περάσω καλά και πήγα και αγόρασα μηχανή επί τόπου. Δηλαδή έκανε αυτό που δεν έκανε πριν. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Τι είναι μεγαλύτερη ή πιο δύσκολη διαδικασία, το να δεχτείς εσύ την καινούρια κατάσταση, ας πούμε, ή το περιβάλλον σου? Εσύ ο ίδιος. Πρέπει να το δεχθείς και να πάρεις μία απόφαση ότι πλέον έτσι θα είναι τα πράγματα. Αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, ας πούμε, όταν μου είχαν πει, όταν κάναμε τις αλλαγές, ότι θα περπατάς και δεν τους πίστευα, είχα πει αυτό που είπε και ο κύριος Τάσος, που πλησιάζουμε τον ασθενή με πολύ αγάπη. Όντως αυτό έγινε και είμαι πολύ τυχερός σε αυτό. Είχα ζητήσει να έρθει να μου δείξουν κάποιον, ας πούμε, που περπατάει, για να δω πώς περπατάει, ας πούμε, κτλ. Και είχε έρθει ο Δασούλας, σίγουρα θα το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Είχε έρθει ο Δασούλας, λοιπόν, και ο οποίος με είχε. Τον είχα βάλει μέχρι και να με χοροπηδήξει. Δηλαδή, τον είχα βάλει να κάνει τρελά πράγματα. Για να μου αποδείξει ότι όντως. Δεν έχει πρόβλημα. Και όντως μπορώ να πω ότι ήταν το σημαντικότερο ήταν αυτή η πρώτη επαφή για μένα, σαν Γιάννη. Mm-hmm. Και είπα ότι εντάξει, όταν δεν ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα. Όταν μετά όμως είδα ότι θα είναι αυτό το απλό πράγμα, γιατί απλό είναι, εμείς το κάνουμε δύσκολο. Απλό πράγμα είναι. Βάζεις ένα πόδι, μια πρόθεση και πας. Εντάξει. Δεν είναι τόσο απλό, το λέω τώρα εγώ, αλλά απλό είναι. Βάζεις ένα πόδι και πας. Δεν ξέχασες να περπατάς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο αυθορμητισμός, ας πούμε, στο να προσεγγίσεις ή να φλερτάρεις μία κοπέλα. Αυτό είναι. Έχει αλλάξει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί πριν να πήγαινε απλά και να μιλούσε σε μια κοπέλα. Τώρα φοβάσαι την αντίδραση? Δεν φοβάμαι καθόλου την αντίδραση, γιατί έχω δει ότι οι κοπέλες δεν έχουν πρόβλημα. Και επίσης, πάλι κρατάω μια συμβουλή ενός που είχε έρθει να με επισκεφθεί στο νοσοκομείο. Μου είχε πει ότι το πώς θα σε βλέπουν γύρω σου και το περιβάλλον σου και στη δουλειά που είμαι και παντού έχει να κάνει με το τι δίνω εγώ στους άλλους. Και πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Ακριβώς. Εγώ το έχω βρει, θεωρώ καλά με τον εαυτό μου. Κανένας δεν το ξεπερνάει τελείως. Με πιάνουν και εμένα μαύρες μου καμιά φορά και λέω γιατί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολλές αυτές. Και γενικώς κοιτάω να το έχω αποδεχθεί, ας πούμε, μπορώ να πω από την πρώτη στιγμή που. Όταν γνωρίζεις, ας πούμε, μια κοπέλα που σου αρέσει και θέλεις να της μιλήσεις, θα της το πεις κατευθείαν αυτό για να τελειώνεις με αυτό και βέβαια. Να προχωράς. Βέβαια, περισσότερο το καταλαβαίνω. Έχει τύχει μία να νόμιζε ότι το ξέρει, αλλά δεν το ήξερε. Και το είπα μετά από κανένα δύο, ας πούμε, και. Εντάξει, έμεινε κάγκελο. Αλλά αυτό. Εντάξει, τη δίνω, το λέω, ας πούμε. Γιατί εντάξει, τι κρυφό το. Με την έννοια ότι δεν φαίνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε μια χώρα που δεν είμαστε τόσο. Όχι, είμαστε πάνω σε αυτά. Οι νέοι, αλλά μεγαλώσαμε πολύ έξω από αυτά. Έχουν αρχίσει και πολύ σημαντικό όμως, δηλαδή. Σίγουρα. Έτσι είναι, κύριε Παπά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του, έχει την ιδιοσυγκρασία του και με αυτά προσπαθεί να προχωρήσει στη ζωή. Εγώ τώρα θέλω να πάμε έτσι να σταθούμε λίγο σε κάτι που μας έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η συνεργασία με τους γιατρούς και για εσάς αλλά βέβαια και για τον ασθενή, στο πώς κατά κάποιο τρόπο θα γίνει το χειρουργείο για να υπάρχει μέγιστη καλή εφαρμογή, ας πούμε, του πρόσθετου μέλους. Ναι, συνήθως οι γιατροί ξέρουν τη δουλειά τους και κοιτάζουν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Είναι οι ειδικοί αυτοί που κάνουν ακροτηριασμούς και φροντίζουν ώστε να έχουν να προσέξουν όλα εκείνα τα σημεία, ώστε στη συνέχεια να είναι εύκολος ο τρόπος που θα μπει μια πρόθεση. Ναι, απλά έχουμε δει και περιπτώσεις, ας πούμε, και έχουμε ακούσει που, εντάξει, θα μου πείτε πέφτει στο ποσοστό του ιατρικού λάθους. Έτσι, αλλά, ακριβώς, έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας ακούν και πάντως μας βλέπουν τώρα και τους αφορά να δώσουν λίγο βάση παραπάνω σε αυτό, Γιάννη. Ναι, θα πρέπει να δώσω. Όχι τόσο στο κομμάτι του γιατρού. Στο κομμάτι του γιατρού εκείνη την ώρα κοιμάσαι, ο γιατρός κάνει τα δικά του. Εντάξει, όχι σε εκείνο το κομμάτι. Απλά οι γιατροί θα έλεγα ότι πρέπει να δίνουν βάση όταν σε περιπτώσεις όπως και τη δική μου που δεν είχαν το περιθώριο το χρονικό να ασχοληθούν με όλα, γιατί είχα χτυπήσει πολλά σημεία. Να με ενημερώσουν μετά, όφιλα, αν θεωρώ, ότι το κολόβωμα που είχα στο αριστερό πόδι τουλάχιστον δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι και
να μην αναγκαστώ να μπω σε μια διαδικασία με τον Rehab Line και τον κύριο Άγγελο να προσπαθούμε να το φτιάξουμε και τελικά. Να... λίγο προσοχή παραπάνω σε αυτό στη λεπτομέρεια. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω. Τα ταμεία συμμετέχουν καθόλου? Κοιτάξτε, ήταν πριν από 2 χρόνια, στο τέλος του 2011, ήταν ένα αξιόλογο ποσοστό που έδιναν στα προσθετικά μέλη. Από τις αρχές του 2012, αυτά τα χρήματα τα οποία έδιναν κόπηκαν στη μέση. Δηλαδή μπήκε ένα πλαφόν που λένε ως εκεί. Όμως δεν έκαναν το λάθος ότι δεν έλεγξαν πόσο είναι το κόστος αυτών των πραγμάτων. Τα περισσότερα πράγματα, τα περισσότερα ανταλλακτικά αυτά έρχονται απ' έξω. Δεν μειώθηκε το κόστος της αγοράς, μειώθηκε όμως η παροχή των χρημάτων. Καταλάβαμε. Και έτσι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ένα καλό προσθετικό μέλος. Καταλάβαμε, κύριε Παπά, καταλάβαμε. Ότι για ακόμη μια φορά... Λοιπόν, πρέπει να πω, δεν ξέρω. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, να σας αποδεσμεύσω εσάς. Και ευχαριστώ πάμε πάρα να... πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλές εκπομπές. Να είστε καλά. Πάμε όμως τώρα μαζί, έτσι πως είμαστε, να δούμε τον ταχύτερο άνθρωπο χωρίς πόδια, ο οποίος βέβαια τον τελευταίο χρόνο έχει απασχολήσει για άλλους λόγους. Παρ' όλα αυτά είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος έκανε γνωστά έτσι ευρύτερα τα πρόσθετα μέλη και το πόσο καλά αυτά λειτουργούν και υποστηρίζουν τον κάθε αθλητισμό και την κάθε προσπάθεια. Βέβαια τώρα εκείνος σταμάτησε να περπατά στην καριέρα του λόγω, πώς να το πούμε τώρα, της φερόμενης εγκληματικής πράξης εναντίον της συντρόφου του. Πάμε όμως να δούμε τον ταχύτερο παρόλα αυτά άνθρωπο χωρίς πόδια. Ο Όσκαρ Πιστόριους δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς αθλητές του κόσμου, με δεκάδες μετάλλια, ανάμεσα τους και Ολυμπιακά, να αστολίζουν τους τοίχους του σπιτιού του στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής. Ο Όσκαρ Λέοναρντ Κάρλ Πιστόριους, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, ήταν ένα παιδί ευλογημένο με το χάρισμα της ταχύτητας. Στην ηλικία μόλις 11 μηνών, ο Όσκαρ υπευλήθησε ακροτηριασμό των 2 κάτω άκρων του. Μία ανομαλία εκγενετής δεν του επέτρεψε ποτέ να σταθεί στα πραγματικά του πόδια. Αλλά αυτό δεν έγινε τροχοπέδι σε αυτό που ήθελε να κάνει, να γίνει το νούμερο 1 στον στίβο, να τρέχει σαν τον άνεμο και μάλιστα να ξεπερνά τους αθλητές χωρίς αναπηρία. Ο Όσκαρ είχε όσα μπορούσε να ονειρευτεί ένας αθλητής, είτε με ειδικές ικανότητες είτε χωρίς. Παγκόσμια ρεκόρ, μετάλλια και εντυπωσιακούς χρόνους που μάλιστα ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στους κύκλους του κλασικού αθλητισμού. Όταν ο Όσκαρ τόλμησε να συναγωνιστεί με αθλητές που δεν είχαν καμία αναπηρία και τους ξεπέρασε, εκείνοι έκαναν παράπονα ότι τα τεχνητά μέλη που χρησιμοποιεί και είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα του προσφέρουν μεγαλύτερο διασκελισμό, άρα είναι πλεονέκτημα. Μάλιστα, μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου χαρακτήρισαν τα τεχνητά μέλη ντόπι. Ο Όσκαρ Πιστόριους, φανερά απογοητευμένος, διεκδίκησε το δίκαιο του στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο. Η απόφαση τον έβγαλε νικητή και ο Blade Runner μπορούσε να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία προς την κορφή. Και σαν αθλητής έζησε πολλές τέτοιες στιγμές, με τελευταία την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου που συμμετείχε στα 200 μέτρα αλλά και στη σκυταλοδρομία. Ο Όσκαρ έγινε ο πιο γρήγορος άνθρωπος χωρίς πόδια και έχει μια ζωή που πολλοί ζήλευαν. Οι χορηγοί τον χρήσωσαν. Οι καταθετικοί του λογαριασμοί είχαν πολλά μηδενικά και εκείνος ζούσε μέσα στη κλειδί.
Έγινε ίνδελμα, έγινε παράδειγμα. Έδωσε άλλη οπτική στον πρωταθλητισμό αλλά και στους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες. Έφτασε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και άκουσε πολλές φορές τον εθνικό ύμνο της χώρας του. Τι άλλο να ζητήσει ένας αθλητής? Και δεν ήταν μόνο η καριέρα του που πήγαινε από το καλό στο καλύτερο, ήταν και η προσωπική του ζωή, η οποία ήταν γεμάτη σχέσεις και έρωτες. Στα κοσμικά event φωτογραφιζόταν με μια καλουνή δίπλα του, ενώ είχε εκατομμύρια θαυμάστρες λόγω της ωραίας εξωτερικής του παρουσίας. Το οικοδόμημα όμως που έχτιζε τόσα χρόνια κατέρευσε μέσα σε μια στιγμή, το ξημέρωμα της 14ης Φεβρουαρίου του 2013. Ο πλανήτης ξύπνησε με την είδηση ότι ο παραολυμπιονίκης, ο Blade Runner, συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και μοντέλο Ρίβα Στίνγκαμπ μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ναι μεν την πυροβόλησε, αλλά νόμιζε ότι ήταν διαρρήκτης. Η δική του όμως απολογία δεν είχε καμία σημασία. Το ένδαλμα έπεσε και οι χορηγοί τον εγκατέλειψαν λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Ο Όσκαρ Πιστόριος έμεινε μόνος του για να αντιμετωπίσει όλους όσοι τον αποκαλούσαν δολοφόνο. Τα χρυσά μετάλλια ξεχάστηκαν, το ίδιο και οι άθλοι του. Η προσοχή των ΜΜΕ επικεντρώθηκε στο πρόσωπό του. Σ' άλλος ξέσπασε όταν η εισαγγελία της Πρετόρια αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ρεντ ή αλλιώς σχεδόν 84.000 ευρώ μόλις μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία. Ο Όσκαρ Πιστόριος αφέθηκε ελεύθερος και συνέχισε τη ζωή του. Τα δημοσιεύματα κατά καιρούς μιλούσαν για κατάθλιψη και απομόνωση. Μέχρι που τα φώτα άναψαν και πάλι και ο Όσκαρ βρέθηκε στο στόχαστρο του διεθνούς τύπου. Η δίκη για τη δολοφονία της 29χρονης Ρίβα Στίνγκαμπ άρχισε στις 3 Μαρτίου. Οι πρώτες μαρτυρίες έκαιγαν τον χρυσό παραολυμπιονίκη και κατέρρεπταν τον ισχυρισμό του ότι πυροβόλησε γιατί νόμιζε ότι ήταν διαρρήκτης. Κλειδί στην υπόθεση καταδεικνύεται πια το γεγονός αν ο Όσκαρ φορούσε ή όχι τα πρόσθετα μέλη του. Αθώος ή ένοχος. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να βγάλουμε τη μηγορία. Το θέμα είναι ότι ο Όσκαρ Πιστόριος διέψευσε όλα τα προγνωστικά και αναδείχθηκε σε φαινόμενο. Πιθανότατα, ένα φαινόμενο που είχε πολλές σκοτεινές πτυχές. Η απόφαση στα δικαστήρια... 16 Μαΐου. 16 Μαΐου. Μάλιστα. Ας αποφανθούν, ελπίζω σωστά. Γιάννης Πελίζης, εν ενεργεία αστυνομικός, στα γραφεία των ΜΑΤΣ, με εργασία γραφείου, ναι. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά, είσαι γεμάτο ενέργεια, γεμάτο έτσι αισιοδοξία και αυτό μας αρέσει και αυτό είναι νομίζω και αυτό που θέλουμε να περάσουμε σήμερα από την εκπομπή αυτή. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό και νομίζω ότι όποιοι ακροτριασμένοι ας πούμε το με βλέπουν, και βλέπουν άτομα τα οποία δουλεύουν, παίρνουν και ένα παράδειγμα, γιατί δεν έχει σταματήσει κάτι. Εντάξει, έχεις μια απώλεια, πολύ μικρή είναι αυτή η απώλεια, θεωρώ, από ό,τι ας πούμε θα μπορούσε να... τη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου. Οπότε, και τη ζωή σου. Και, και κυρίως τη ζωή. Ναι, αυτό χρειάζεται. Ο πολεμιστής χρειάζεται τη ζωή του, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και είμαστε και την ψυχή του. Έτσι. Είναι το πιο σημαντικό. Αυτό. Κόλατο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Αλλαγή στον καναπέ, Βασίλη Σαρυμπαλίδη. Καλησπέρα. Για το αυτοκίνητο, car expert μας, γνωστός και ο Σαρυμπαλ. Τέτοια λες και μετά με φωνάζει ο Σαρυμπαλ. Προσωπικό φωτογράφο να πω κι εγώ. Σήμερα ήρθε με το φωτογράφο του. Α, δεν μας τα είπες αυτά. Δεν μας τα είπες αυτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα όμως για το αυτοκίνητο θα μας τα πει σε λίγο. Πρέπει να πάω να δώσω δώρο. Δώρο, δώρα. Ό,τι προκύψει δηλαδή. Και μετά θα πούμε. Πώς παίρνεις το δίπλωμα, αν και θα ήταν ωραίο θέμα να δούμε πώς, ποιοι μάλλον θα πρέπει να τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Πολύ σωστό. Και μέχρι ποια ηλικία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έτσι, εγώ να δείξω τα δώρα μας τώρα για να ξέρετε και γιατί θα τραγουδήσετε. Φερέντι ρολόγια σε όλα τα χρώματα και σετ περιποίησης μαλλιών SP από τα κομμωτήρια Τέο, που επιμελούνται έτσι, με την ευκαιρία και τα μαλλιά μας. Έτσι. Και τα δικά σου. Ναι, ενίοτε, γιατί όχι. Ναι. Πάμε να δώσουμε δώρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Οροπό. Από τον Οροπό. Κάνα μπανάκι έχετε κάνει και στον Οροπό? Όχι ακόμα. Είναι όχι πάρα ακόμα. Δεν είστε από τις τολμηρές. Όχι, όχι, όχι. Ναι, γιατί η Γιασμίν που είπα τώρα από τα κομμωτήρια Τεό, η Γιασμίν Σφακιανάκη έχει κάνει το πρώτο της μπάνιο, πρέπει να πω. Και λέω τώρα κι εσείς λόγω Οροπού, μήπως και τολμήσατε. Θα τολμήσετε όμως να μας τραγουδήσετε μόλις μας πείτε το όνομά σας? Βεβαίως. Το όνομά μου είναι Αλεξάνδρα. Ωραία. Έτοιμη? Ναι, ναι. Πάμε. Μαραμένη πικρά φάνηκε στα βλέφαρα σου πάνω. Ας να τη γλυκάνω, χαρά να ξαναβγεί. Το χαμόγελο που σου κλέψε, εγώ θα το προκάνω. Σαν ήλιο να το κάνω, στα χείλη σου να βγει. Τέλος. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε. Κάτι νοτίθες. Είναι για σένα, ναι. Μια χαρά. Μπράβο. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή με εμπνεύσατε με τα κομμωτήρια Τεό, ένα πολύ ωραίο σετ περιποίησης που έχει τα πάντα μέσα για τα μαλλιά, από την εταιρεία SP και τα κομμωτήρια Τεό, δικό σας το στέλνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ναι. Ωραία τα πήγαμε. Να σου πω, τα χάσες εσύ λίγο έτσι. Είδα που έκανες έτσι και... και τα χάσες εσύ, βέβαια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Σε μένα μιλάτε? Βεβαίως. Ναι. Επειδή δεν σας ακούω καθαρά. Αχ, εμείς σας ακούμε μια χαρά. Ναι. Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, μας ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία, τέλεια. Από πού μας παίρνετε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Από πού Θεσσαλονίκη? Αχ, Κίλιαν, πολλά ρωτάς και εσύ, Χρυσή μου, από Έφοσμο. Κάτι να... Ξέρεις όλη Θεσσαλονίκη. Κάτι να μας πείτε κι εσείς. Από Έφοσμο. Ωραία. Και το όνομά σας? Αναστασία. Αναστασία, πολύ ωραία. Πάμε να τραγουδήσουμε. Να σου κάνω κι εγώ ένα quiz τώρα. Τι? Ποιο από τα δύο θες? Πρόσεχε, Στέφανε, τι θα πεις. Α, μα γι' αυτό το λέω. Για να μην φταίω εγώ, για να μην φταίω, δεν κοιτάω αυτό. Ωραία. Εντάξει. Διάλεξε το πιο εύκολο τώρα. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω. Δουλειά με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρεις μια φορά να σε ριανίσω. Το ένα τάλογο να είναι μαύρο. Καλέ, Στέφανε, τραγούδια λίγο τα χρώματα. Το ένα τάλογο. Το ίδιο τραγουδούσα και εγώ, κύριε Αλεξάνδρε. Έτσι. Όπως η δική μου η κατάμαυρη ζωή. Το ένα τάλογο θα είναι άσπρο όπως... Θα τρελαθώ τώρα. Τόσο τραγούδι, αυτό που το βρήκες, Χρυσέ μου, θα τρελαθώ. Άντε και εσύ. Θα τρελαθώ η γυναίκα. Σωστά. Αυτό είναι το μουσείο του Μπενάκη. Κατάλαβες γιατί έπρεπε αυτό? Όπως η δική μου η κατάμαυρη ζωή. Για σκεφτείτε κάτι πιο θετικό, κυρία Αλεξάνδρα μου. Να είναι μαύρο. Όχι. Θα του Στέφανο το. Μα είναι τραγούδι αυτό που μου έβαλε ο Στέφανο πουλάκι. Τι θέλετε να σα βάλουμε, τι θέλετε να σα βάλουμε, θέλετε Χατζηγιάννη, θέλετε Ρέμο. Ό,τι να είναι, εκτό από αυτό, αυτό είναι το μουσείο του Μπενάκη.
Λοιπόν, πείτε μου τι θέλετε. Θέλετε σαν κυριβά, τι θέλετε. Τραγούδι. Αυτό είναι πολύ παλιό. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όλα θα τα κάνουμε τώρα. Τι θέλετε, ρουβά, θέλετε χατζιάρι. Όχι, ό,τι θέλει άλλο Στέφανα, δεν πειράζει. Άλλο, όχι, ζήνα. Σταύρωσα όλα και έμεινα στον άσο. Έτσι θέλησα να σου εκφράσω. Όμως, καλά τώρα, τα ξέρω όλα, τα ούτε τώρα στα μάτια. Αυτό είναι φίβος, εδώ. Όχι. Σταύρωσα όλα και έμεινα στον άσο. Έτσι θέλησα να σου εκφράσω. Ωραία, πώς. Τώρα θα τρελαθώ τώρα. Όπως τη δική μου, όχι. Κυρία Αλεξάνδρα, σας τα δώσαμε όλα. Όλα, γεια. Έλατε. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, θα ξαναπάρετε τηλέφωνο την επόμενη εβδομάδα. Έγινε. Να είστε καλά. Τι έπαθα σήμερα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι άλλο θα πάθω σήμερα, Βασίλη. Φοβερή, ε. Τι? Φοβερή. Πολύ. Να είσαι και άντρας, δεν θες τίποτα άλλο. Να την έχεις συνοδηγό. Θα έχει μαστίγιο αυτή. Πα! Όχι, μωρά, όχι, όχι, κυρία Αλεξάνδρα. Απλά ήταν άλλο ρεπερτορίο. Μας ανέβασε διάδεση. Άλλο ρεπερτορίο. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πώς μπορούμε να πάρουμε το δίπλωμα. Πόσο απλά μπορούμε να πάρουμε το δίπλωμα, τι αλλαγές υπάρχουν και μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να οδηγούμε αυτοκίνητο. Περίμενε. Εδώ τώρα θα βρούμε πάρα πολλούς που θα διαφωνήσουν. Πρώτη θα είναι κάτι θύμου, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς που. Θα πω σε απαντήσει. Όταν θα δουν το ρεπορτάζ, δεν θα διαφωνήσουν καθόλου. Ποιο είναι το όριο ηλικία, 90? 150. Αλήθεια, λέω. Εντάξει. Πάμε να πάρει ο Χάρος. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει. Όταν είσαι κάτω από 18 ετών, ονειρεύεσαι την ώρα και τη στιγμή που θα βγάλεις το δίπλωμα οδήγησης. Θα μπεις στο αυτοκίνητο και αμέσως θα αρχίσεις τις βόλτες. Για να έρθει όμως αυτή η στιγμή, θα πρέπει πρώτα να κάνεις τα απαραίτητα. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τα 18 και μία μέρα για να βγάλουμε δίπλωμα αυτοκινήτου. Ο υποψήφιος που θα έρθει 18 και μία μέρα που είπαμε πριν, πρέπει να περάσει τους γιατρούς οφθαλμίατρο-παθολόγο, να κάνει 25 πρακτικά μαθήματα, 25 θεωρητικά μαθήματα όπως βλέπετε εδώ στην αίθουσα διδασκαλίας και έκτοτε θα δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Το κόστος περίπου του διπλώματος συνολικά μαζί με τα παράβολα, τα εξέταστρα και όλα αυτά κυμαίνεται γύρω στα 800 ευρώ. Από εκεί και μετά έχουμε τις κατηγορίες της μοτοσικλέτας που τις κάνανε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από μία που ξέραμε την παλιά τη Βέσπα, 4 κατηγορίες χωρισμένες σε διάφορα κυβικά 50, 600, ανεξαρτήτων και 250. Γίνεται με το σωστό τρόπο η διαδικασία απόκτησης διπλώματος? Ναι, τα τελευταία 10-12 χρόνια έχει αλλάξει πολύ το σύστημα και γίνεται με το σωστό τρόπο λόγω των υποχρεωτικών μαθημάτων και οι εξετάσεις έχουν έρθει, οι εξεταστές πλέον του Υπουργείου Συγκοινωνιών είναι μορφωμένα άτομα και έχουν περάσει και σεμινάρια πάρα πολλά από ό,τι τα παλιά χρόνια που δεν κάνανε τίποτα. Μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να οδηγούμε αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα? Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Απλά στα 65 χρόνια γίνεται η αναθεώρηση περνώντας οφθαλμίατρο-παθολόγο. Στα 80 έτη, όταν κλείσουμε, περνάμε ειδική επιτροπή του Υπουργείου, δευτεροβάθμιο που λέγεται. Και στα 65 που είπα πριν, περνάνε ανά 3 χρόνια γίνεται η αναθεώρηση. Και το ίδιο και μετά τα 80. Βέβαια, τα καινούργια διπλώματα που βγαίνουν τώρα, ανά 15 έτη πρέπει να γίνεται η αναθεώρηση. Πόσο δύσκολο είναι να πει σε κάποιον ότι έχουν περάσει τα χρόνια και από εδώ και πέρα δεν μπορεί πλέον να οδηγεί? Τα γέρι κάλογα δεν τα σκοτώνουμε ποτέ. Αντιθέτως, τα φροντίζουμε. Επειδή είναι μεσημέρι, δεν μπορώ να πω αυτά που λέτε. Αλλά πολύ εντάξει. Ωραίο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σου, Βασίλη, πραγματικά. Κάνεις πολύ ωραία ρεπορτάζ. Έχει κάτι ωραίο, Βασίλη. Εγώ θέλω να δω η Βίκη την ώρα του ρεπορτάζ, αν παρακολουθούσε αυτά που μα έλεγε ο άνθρωπο. Φυσικά. Η Βίκη θα πάει να ξαναβγάλει δίπλα. Μου φαίνεται. Μήπως χρειάζεται ούτως ή αλλιώς, δεν ξέρω. Σε ποια περιοχή είναι, κύριε? Θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, Βασίλη, πάρα πολύ ωραία. Να ζήσετε, κορίτσι μου, να ζήσετε. Πάντως, να κάνουμε... Σου εύχομαι, με το παλικάρι.
Και εγώ κουμπάρος, ξέρεις. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το ακούσαμε το θέμα. Πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέμα. Δεν έχουμε αυτοκίνητο, καταλαβαίνω. Πάνα φτιάξω πάλι την πρωτόπου. Όσοι είναι πάνω από 65, κάθε 3 χρόνια, οφθαλμίατρο, παθολόγο και τα ανάλογα χαρτιά. Αφού τους πληρώνουν, βρε Βασίλη. Στα 80 λοιπόν, περνάς από μία άλλη επιτροπή. Για να νιώθουμε όμως λίγο πιο νέες, άσχετα από την ηλικία, πάμε να φτιάξουμε μάσκες προσωπικά. Δεν μπορώ σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου μαγειρεύει καλλιντικά. Σταμάτα. Μαγειρεύ, να τους δώσει και τίποτα εδώ πέρα. Γιατί... Γεια σου! Μ' αρέσει αυτό το Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου. Είναι ωραίο, είναι. Είναι πολύ έτσι, καλλιτεχνικό. Καλλιτεχνικό. Εντάξει, μπορείτε να με λέτε Μαρίνα. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε τώρα τη Βίκυ να λάμψει που θα πάει να βγάλει ξανά το δίπλωμα οδήγησης. Δεν τη βλέπω, μωρέ. Τώρα θα πάει να το βγάλει. Τώρα είναι η ηλικία που πρέπει να το ξαναβγάλει το δίπλωμα. Ευτυχώς που το πήρα δηλαδή εγώ, εντάξει. Καλημέρα. Τι θα μας φτιάξει σήμερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην εκπομπή σας που περνάτε πάρα πολύ ωραία. Σας βρήκα. Σας ξαναβρήκα μάλλον θέλω να πω, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα σας ξαναβρήκα. Λοιπόν, μαγειρεύεις καλλιτικά, όπως είναι για το βιβλίο μου, το καινούργιο. Που το παρουσίασες πριν μερικές μέρες. Τι είναι Παρασκευή, στο Golden Hall, κάναμε και την πρώτη παρουσίαση, έπονται και άλλες παρουσιάσεις. Μαγειρεύουμε λοιπόν καλλιτικά, εκτός από φαγητά μαγειρεύουμε και καλλιτικά. Σήμερα βέβαια, να πούμε ότι και στο Go Vastileto βάζουμε και τις... Πες τα όλα. Μετά θα πάω να τραγουδήσω. Στο govastileto.gr. Λοιπόν, έχουμε καθημερινά tips ομορφιάς. Και όχι μόνο, και συνταγές. Έχουμε 250 συνταγές που είναι το βιβλίο. Έχει 250 συνταγές και παραπάνω δηλαδή. Αλλά εμείς έχουμε στο Go Vastileto μία κάθε μέρα, ε! Μπράβο! Καλά το λέω. Τέλεια! Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Πάμε να φτιάξουμε και τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, έχουμε δύο συνταγούλες πάρα πολύ εύκολες. Είναι δύο από τις 250. Φανταστείτε ότι έχουμε για το παιδί, τη μαμά, τον μπαμπά, το. Ωραία. Τα λοιπόν, έχουμε δύο σήμερα που έχω επιλέξει. Και έχουμε καθαριστικό προσώπου με μέλι, που θα το φτιάξουμε τώρα και μετά θα πω την επόμενη. Να μην τα λέμε όλα από την αρχή, ε. Να λοιπόν, μην πούμε και 250 σήμερα. Όχι, για να έχουμε να λέμε. Πάμε να δούμε την κάρτα, τι χρειαζόμαστε. Έτσι, λοιπόν. Για το καθαριστικό προσώπου με μέλι θα χρειαστούμε μία κουταλιά τη σούπα μέλι. Μία κουταλιά του γλυκού ψηλό σιμιγδάλι, και λέμε ψηλό σιμιγδάλι γιατί είναι για το πρόσωπο, για να μην είναι πολύ έτσι. Άγριο, γιατί δεν θέλουμε κιόλας να είναι. Και με απαλές κινήσεις. Ναι. Μπορεί να είναι καθαριστικό, αλλά δεν το τρίβουμε πολύ το πρόσωπό μας, έτσι. Απαλά. Να μην ερεθιστεί. Απαλά. Μισό κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνι πορτοκάλι. Και βάζουμε και ένα εθέριο έλαιο που έφερα περγαμόντο, που είναι πάρα πολύ καλά. Μυρίζει και πολύ ωραία. Μας αρέσει το περγαμόντο, έτσι μας ανεβάζει τη διάθεση. Είναι. Πολύ ωραίο και κάνει και πολύ καλό στο πρόσωπο, είναι από την οικογένεια των Εσπεριδοειδών. Έτσι, και αρχίζουμε να το φτιάχνουμε. Εδώ έχω φέρει λοιπόν τα υλικά μου που έχουμε όλοι μέσα στο ντουλάπι μας και μπορούμε το σιμιγδάλι μας και πολύ απλά να το φτιάξουμε. Το βάζουμε λοιπόν το σιμιγδάλι. Εδώ φτιάξουμε μικρότερη ποσότητα, έτσι εννοείται. Λοιπόν, θέλουμε, βάλαμε το σιμιγδάλι μας, θα βάλουμε το μέλι μας, που κάνει πολύ καλό και είναι αντιοξειδωτικό το μέλι, ακόμα και μόνο του. Το μέλι μπορεί να γίνει μία μάσκα χωρίς τίποτε άλλο. Και με λίγο λεμόνι, βέβαια, γιατί ασπρίζει και το δέρμα το κολλάει λεμόνι. Αυτό κολλάει, δεν πειράζει όμως. Σιγά το θέμα μας. Εμείς θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, και έχουμε το χυμό του λεμονιού, μισό λεμονάκι, δεν το έχω κόψει πανέτοιμη. Θα το βάλω και τώρα έτσι. Λοιπόν, που κάνει και λεύκανση στο δέρμα. Είναι πολύ καλό για τις πανάδες. Ακόμα και μία λεμονόκουπα να έχουμε, μπορούμε να κάνουμε στα σημεία που έχουμε παναδίτσες ή έτσι ελαφριά κάποια σημαδάκια από τον ήλιο, γιατί δεν φορούσαμε το καπέλο μας, γιατί δεν φορούσαμε την αντιλιακή μας, σε πάση περιπτώσει, και μόνο να το κάνουμε καθημερινά, να το αφήνουμε 15 λεπτά το λεμόνι, αποχρωματίζονται οι πανάδες, δεν φεύγουν, αποχρωματίζονται με τον καιρό. Λοιπόν, έχουμε βάλει το λεμόνι, το ψηλό σιμιγδάλι, το μέλι και βάζουμε και το περγαμόντο που μυρίζει υπέροχα, να το αυτό είναι. Ορίστε, θέλω να το μυρίσει κι εσύ. Ας το μυρίσουμε. Θα σ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το καταπληκτικό μας, λοιπόν. Θες να το κάνεις εσύ ή θα το κάνω εγώ? Θα το κάνω κι αυτό. Έτσι, σήμερα, για να έχουμε μια συμμετοχή στην εκπομπή. Βέβαια, να μην συμμετέχω κι εγώ στην έτσι, εκπομπή. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι είμαστε. Οι καλές οι φίλες από τα παλιά τα ξαναλέμε. Λοιπόν, το βλέπεις πώς είναι αυτό? Το βλέπω. Λοιπόν, θες να το δουν και οι τηλεθεατές.
Ποια είναι η κάμερα που θα το δείχνει. Ωραία. Εδώ έχουμε πολλές. Αυτό. Λοιπόν, είναι έτσι. Δεν θες να το βάλω κιόλας τώρα αυτό. Όχι, έχουμε το χάρι εδώ. Όχι, πού είναι ο χάρις. Θα το δοκιμάσουμε μετά. Ναι, λοιπόν, αυτό. Έτσι είναι. Ναι, μπράβο. Το παίρνουμε με τα χεράκια μας. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο ακόμα σε μυγδάλι να μην είναι και πολύ νερούλο, για να μην μας πέφτει από τα χέρια. Το βάζουμε. Η συνταγή είναι εντάξει. Το βάζουμε με κυκλικές κινήσεις όλο το πρόσωπο. Μπορούμε βέβαια να το αφήσουμε, αν θέλεις, και να κάνει μια μάσκα, δηλαδή το μέλι να είναι περισσότερα λεπτά πάνω στο δέρμα μας. Αλλιώς το αφαιρούμε με ένα χλιαρό πανάκι, με ένα χλιαρό σφουγγαράκι και βάζουμε την ενυδατική μας. Αυτά. Τώρα. Εδώ σε θέλω. Τι θα φτιάξουμε τώρα. Αχ, περίμενε να το. Το σκονάκι μου εδώ και θες να δούμε την κάρτα. Για να το διαβάσω κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε τη μεσογειακή μάσκα προσώπου. Ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι ελιάς, μισό κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνι. Πάλι έχουμε το λεμονάκι εδώ πέρα που κάνει πάρα πολύ καλό. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι, μία με δύο κουταλιές του γλυκού αλεύρι και εθέριο έλαιο φασκόμηλο. Τρεις σταγόνες, δεν βάζουμε πολύ από τα εθέρια έλαια, γιατί είναι το extract που λέμε από το φυτό, από το φασκόμηλο, δεν είναι ένα απλό έκχυμα. Οπότε δεν βάζουμε πολύ και το φασκόμηλο κάνει και είναι πάρα πολύ καλό και για τη σύσφυξη στο πρόσωπο. Όλα αυτά τα έτσι θέλουμε. Και επειδή είναι μάσκα και θα μείνει τουλάχιστον 15 με 20 λεπτάκια στο πρόσωπο, θέλουμε να μας κάνει και τη σύσφυξη. Και πάμε. Έχουμε το αλευράκι μας εδώ, να το. Μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο. Ωραία. Το λεμονάκι μας. Λεμονάκι πάντα. Α, λευκένει το δέρμα. Και το χρειαζόμαστε. Να είμαστε λαμπερές. Εξάλλου έρχονται και οι γιορτές. Ναι. Και όχι μόνο. Αν και αυτό μπορούμε να τα κάνουμε όποτε θέλουμε. Το μελάκι μας, το αλεύρι μας, το χυμό λεμονιού και το λάδι ελιάς. Να το. Εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Είναι με πράγματα που έχουμε. Βέβαια, μέσα στο βιβλίο έχω και κάποιες συνταγές και για λίγο πιο προχωρημένους που θέλουν να κάνουν μόνοι τους, ας πούμε, την κρέμα, την κανονική. Και εγώ διάβαζα και για το lip gloss που και μου για το lip gloss που σου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές συνταγές και για παιδάκια και για πιο μεγάλες και για ενήλικες. Για την επόμενη φορά που θα έρθει, θα φτιάξουμε lip gloss. Lip gloss και θα φέρουμε εδώ και να δώσουμε και μερικά δωράκια. Ωραία. Αν θέλει. Και αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτό μου έρχεται να το φάω. Ναι. Ωραία. Μα ούτως ή άλλως αυτά τα τρώμε, έτσι. Τώρα εκτός από το φασκόμηλο και που είναι. Εγώ είδα και στο βιβλίο σου, Μαρίνα, ότι λες όμως και κάποια βασικά συστατικά που πρέπει να πάρουμε για να φτιάχνουμε γενικά διάφορα πράγματα. Τα υπόλοιπα που δεν τα έχουμε στην κουζίνα μας, γι' αυτό και λέγεται μαγειρεύω, γιατί μαγειρεύουμε ουσιαστικά τα καλλιτικά μας. Αυτά που δεν έχουμε όμως, που είναι κάποιοι γαλακτοματοποιητές, κάποια άλλα πράγματα όπως είναι η στεαρίνη, μπορούμε να τα βρούμε. Ωραία η φωτογραφία σου εδώ πίσω. Αν μας πω και από πού είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, θα σε ξαναπεριμένουμε. Να ολοκληρώσουν. Μπορούν να τα βρουν στο Google. Να πατήσουν τι θέλουν και θα τα βρουν στην Αθήνα σε μαγαζιά που πουλάνε καλλιτικά. Αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και στο γοβαθιλέτο.gr. Και στο γοβαθιλέτο. Για να ολοκληρώνουμε αυτά που λέμε. Και στο επανειδή. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλάκια. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Περνάμε σήμερα. Καλή όρεξη. Για πες, Αγγελική. Μπορώ να πω κάτι εγώ. Πες. Κιμ, μου αρέσουν πολύ οι παπούτσια σου σήμερα. Το ίδιο σκεφτόμουν. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τι νούμερο φοράς, Κιμ. Μήπως μου τα δανείσεις, ξέρω εγώ, καμιά φορά. 37 φορά, όταν 37, δεν μου κάνουν με τίποτα. Δεν μου κάνουν. Ατύχησα. Φοράω 40, παιδιά. Να κόψει τα νύχια. 40 και είμαι ένα 68. Με κορυδεύουν όλοι. Ύψος για γυναίκα 80. Μην τα λες κιόλα. Μην τα λες κιόλα. Δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Είμαι κομπλεξάριστη. Τι μα έφερε. Λοιπόν, σήμερα. Εκτός από γόβες που πάντα φοράμε τις γόβες μας στο γόβαστηλέτο.gr, σας φέραμε ένα εξαιρετικό θέμα, ένα ενδιαφέρον θέμα από την κατηγορία Astra Code. Και πάμε να δούμε. Αγαπημένη κατηγορία πρέπει να πω. Αγαπημένη, Κιμ. Και πάμε να δούμε λοιπόν σήμερα πώς συμπεριφέρονται τα ζώδια και συγκεκριμένα οι άντρες του ζωδιακού όταν ετοιμάζονται για έξοδο. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε. Γιατί είναι ένα μείζον θέμα, ένα μείζον πρόβλημα θα λέγαμε στις σχέσεις. Ο χρόνο τέλος πάντων, πόσο χρειάζεται η γυναίκα, πόσο χρειάζεται ο άντρας για να βγουν έξω. Για πες, να σου πω. Και ξεκινάμε. Να τα πάρουμε λίγο πιο γενικά τα θέματα. Ωραία, θα πάρουμε λίγο πιο γενικά και μετά πιο ειδικά. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, ζώδια της γης, έτσι. Ναι. Ταύρος, Παρθένος και Εγώκερος. Τα συγκεκριμένα ζώδια είναι λίγο τυπικά. Σε έχουν ενημερώσει αρκετή ώρα πριν ότι, για παράδειγμα, στις 6 ώρα πρέπει να φύγουμε.
Άρα σου δίνουν όλο το περιθώριο. Στις 12 έχουμε εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ακριβώς, άρα πρέπει να φροντίζεις να είσαι έτοιμη, έτσι ώστε να μην τον εκνευρίσεις και να είναι όλα μια χαρά, διότι μετά θα σου κάνει σκηνή. Και ξαναλέω για τα ζώδια της γης, δηλαδή Ταύρο, Παρθένο, Εγώκερο. Αυτή είναι η τυπική, είναι σταθερή στα ραντεβού τους και θέλουν να είναι πάντα συνεπείς. Γι' αυτό μην καθυστερείτε κοντά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ είμαι Ταύρο. Τώρα μιλάμε για τα ζώδια. Πώ θα συμπεριφέρω. Σήμερα έχει αλλάξει η ώρα, δεν ξέρω. Είμαστε λίγο. Κοιμήθηκαμε μια ώρα λιγότερο. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια τη φωτιά. Λέων, κρυό, τοξότη. Τα συγκεκριμένα ζώδια είναι αρκετά βιαστικά και ανυπόμονα και μπορούν να γίνουν και πιεστικά. Εκεί, για παράδειγμα, που ετοιμάζεσαι, μπορεί να γυρίσει ο Λέων σύντροφό σου και να σου πει: άντε αργεί, πρέπει να φύγουμε. Καλά, θα σου πω. Λοιπόν, πολύ βιαστικά και κουράζουν. Τέλο πάντων, εμά τι γυναίκε. Τι είπατε, εσύ τι ζώδιο είσαι, Βασίλη. Τοξότης. Εγώ είμαι ωραία. Ωραία. Αλλά συγγνώμη, περιμένει μισή ώρα. Πρέπει να διορθώσει, να γίνει λίγο πιο. Και τι θα κάτσω, τρει ώρε με τα ζώδια του νερού. Ζώδιο νερού, καρκίνο, σκορπιό, ηχθή. Αυτά είναι τα ζώδια τη τεμπελιά, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι. Τα αγαπάμε αυτά τα ζώδια εμεί οι γυναίκε. Όσοι έχετε σύντροφο ο οποίο είναι στην κατηγορία του νερού, έτσι, ζώδια του νερού, είστε τυχερέ. Διότι δεν βιάζονται, απολαμβάνουν τι ετοιμασίε. Με και με το παραπάνω, σε τόσο μάλλον σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να ξεχαστούν και να μην βγουν κιόλα. Όχι, όχι, να έχει ετοιμαστεί και μετά στο τέλο να σου πει ότι δεν βγαίνω. Και να πω λίγο πολύ σύντομα του αέρα, γιατί δεν τα είπαμε του αέρα. Δίδυμη, υδροχόη και ζυγό. Αυτή είναι επίση η χαλαρή που δεν βιάζονται. Αλλά στο τέλος θα σε πιέσουν. Άντε, πρέπει να φύγουμε. Ένας καλός χρόνος για να ντυθείτε οι γυναίκες. Λοιπόν, με πιέσουν και εμένα για break τώρα. Τι να κάνω. Αν και παρθένω στο ακουστικό, τι να κάνω. Τι να κάνω. Τα όλα τα υπόλοιπα στο govastileto.gr. Ήταν μια διαφορετική ημέρα. Άμα κοιμάσαι λιγότερο. Τι ώρα. Αυτό θα τραβάς. Ήταν μια διαφορετική ημέρα, δεν μπορείτε να πείτε. Όχι. Νομίζω ότι θα είναι κάτι από το κέντρο πια έτσι. Ναι, είπες. Λοιπόν, παρακαλώ, άνοιξη. Παρακαλώ να κοιμηθείτε λίγο έτσι τώρα σήμερα το βράδυ. Για να συνέλθετε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλεξία, πού θα πας σήμερα το βράδυ που έχεις και το μαλλί το εξωτερικό. Στα Όσκαρ. Το ξέρω να το πεις αυτό. Επίσης μπορεί να κοιμηθεί και κάποιος εδώ. Κάποια πράγματα δεν γίνονται τυχαία. Αχ, μισό λεπτό μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να κάνω κάτι, μου επιτρέπετε. Όχι, να μην το κάνεις. Μην χαλάς και λέτε ωραίο λόγο για αυτό. Δεν είναι ωραίο ανθοδοχείο αυτό. Εδώ. Μπράβο. Μπράβο. Είναι Lady Gaga. Όχι, τώρα αυτό μου θυμίζει σε αλίκη βουλιουκλάκι. Πού θα πας, παιδί μου, σήμερα το βράδυ, έχουμε κανένα ραντεβού, τίποτα να χαρούμε. Κάτι. Τώρα και να έχω. Υπάρχει περίπτωση να σας το πω. Εννοείται. Εννοείται. Με το που τον είδε ο άνθρωπος του Λουλούδα, τον κυρώσε. Ένα από το βάρο, να τη δείχνει να μπει άνοιξη την καρδιά. Λοιπόν, Τάβη, παρακαλώ να την έχει σήμερα από κοντά την Αλεξία. Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ούτε τυχαίο είναι ότι και εμεί θα είμαστε το επόμενο Σάββατο εδώ, ακριβώ την ώρα μα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι, Στέφανε. Δύσκολα, εύκολα τραγούδια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας δεν παρακαλώ. Το μουσείο με χρωστούς με την Μπέννα. Μία ωραία εβδομάδα να έχουμε, δημιουργική. Πάντα με θετική σκέψη και το ποτήρι του νερού είναι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο και δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω ποτέ, μα ποτέ. Αυτό σήμερα μας το αποδείξανε και οι καλεσμένοι μας εδώ στο στούντιο και αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο θέλω να σας αποχαιρετήσω σήμερα και να σας ευχηθώ μια όμορφη και ωραία εβδομάδα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά!